Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Ένα, δύο, τρία. Mm. Yeah. Φίλε και, και φίλοι. Μετά την εμφάνιση του Φίλιππου Αρβανίτη στο Tonight Show, το δεύτερο μεγαλύτερο happening στην ελληνική showbiz είναι γεγονός, αναβολικό βαράθυρο, επιστροφή από Νέα Υόρκη για κάποιους, από την Αμερική πίσω στα πάτρια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm. Νίκος Ραλευκόπουλος κατευθείαν από τα στενά της Πάτρας στο τοπικό καφενείο, που είναι και το σπίτι του και το δημαρχείο και το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας της Πάτρας. Χρήστος είδας κλασικά I... στη... αυτή. Ναι. Κλάσικα εδώ στο Μουσείο Τεχνών με τα κλεμμένα δίπλα μου. Στη σπηλιά. Εγώ θα ήθελα... Εγώ θέλω να σκάστε και δύο και να κάνω πρώτον μια ερώτηση. Πρώτον, πρώτον εμείς πότε θα εμφανιστούμε στο The Night Show, ένα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφέρεις το όνομά μου με λίγο παραπάνω σεβασμό στον πλέον ομοσπονδιακό βοηθό προπονητή και στον κλαμπ ε, coach του Southampton. Put some respect on my name που λέγανε και για τον Καμά Ρούσμαν πριν χάσει τον Τζιμάεφ. Σε γνωρίζω από την. Και... Κρίμα oh. για τον ε, Καμά Ρούσμαν που έχασε τον Τζιμάεφ. Έτσι, είμαστε πλέον ε, podcast που σχολιάζει και την επικαιρότητα του UFC έτσι με αυτή. Είμαστε casuals. Ε, αλλά ναι, όντω κρίμα. Βέβαια, τσιμάευε με ένα δυνατό μήνυμα στο post-fight conference ε, και έδωσα respect εκεί. Όπω και ο υπόλοιπο κόσμο του UFC, γιατί αυτό είμαι πλέον αυτοκίνητα UFC, τατουάζ και ρολόγια. Πουτάνε, <σκλαισίλισμα> φύγαμε! Για να γιορτάσουμε και το. Βασικά <σκλαισίλισμα> <σκλαισίλισμα> δεν ήταν μόνο. Το μόνο επίτευγμα σου δεν ήταν μόνο για το Southampton. Είχαμε και κάποια άλλα νέα, σωστά. Ή δεν είναι δημόσια νέα. Όχι, δώστα και με την εθνική, την ελληνική του powerlifting υπήρξε. Α, ah, και Αυτό, το λέω. Αυτό είπα. Είπα τον ομοσπονδιακό αναπληρωματικό προπονητή στην Ουγγαρία που πήγαμε και του τα πήραμε. Περι, that, ε, σε επόμενη εβδομάδα, σε επόμενο επεισόδιο. Με του respected and Αλλά ναι, πήγαμε εκεί. Κόλλησα κάποια ίωση, κάποια μαλακία. Αλλά κολλήσαμε και πολλά μετάλλια. Και θα τα μάθετε εν συνεχεία. Πάρα αλλά ναι, παρασκάς παρασκάς λίγο, λίγο σεβασμό όπως... Πάρα... στον Ιακόβου του powerlifting. Αυτό. Και μόλι τελείωσε και το πρώτο Πάτρα Challenge Extreme που πρέπει να προμοτάρω εγώ. Την Πάτρα να ναι, πούμε. Ναι, ναι. Βέβαια έχουμε εντάξει, θα έχουμε να κάνουμε και επεισόδιο μαζί. Που, καιρό. Οπότε είναι αναμενόμενο το intro να είναι έτσι. Αλλά μετά θα το, θα το ρίξουμε λίγο. Τέλεια. Και σήμερα και... έχουμε ναι. τη... άλλο ένα reaction επεισόδιο. Προφανώ με το κλασικό εκπαιδευτικό ύφο το οποίο μα χαρακτηρίζει. Terms and Conditions Apply. Και θα αντιδράσουμε σε έναν man τον οποίο. Δεν το ξέρω καλά, ούτε τον ήξερα πριν μας τον στείλει ο φίλος και πλέον μάνατζερ του αναβολικού παραθύρου Νίκος Μπουλμπασάκος, άρα Νίκο Νίκος Μπουλμπασάκο. εγώ φαν, φαν. όταν έχω παραφάει μια μέρα και έχω πριστεί λίγο και χωρίς γυαλιά και πιο όμορφος, όμορφος και με μεγαλύτερο μπέντς. Λοιπόν, ο οποίος... Δεν μάνα... Απλά δεν έχω δει το πουλί του Μπουλμπασάκου, πάμε. Ενώ το δικό μου λέγεται Ευάγγελο Τσιαλίκη. Yeah. Στο Instagram του βέβαια λέει Χτίσε elite σώμα και ζωή σαν να βγει από ταινία. Μπε εδώ για να γίνει κομμάτια με σχέδιο βήμα-βήμα και έχει το κομμάτια.com. Massive respect από μένα για το domain κομμάτια.com. Ωραίος. Δεν το ξέρω το τυπά. Μπορεί απλά να πούμε αγάμι, ξέρω εγώ. Ωραίο φυσικό, ωραίο εδώ, Νταΐς. Αου γενικά από το Instagram του βλέπεις Σαν πρώτη όψη κάποιον ο οποίος ασχολείται με γυμναστική και παίζει για αυτό το κλασικό marketing placebo του description του κάνε αυτό πάτα εδώ ή κάνω αυτό πάτα εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα κανάλι στο YouTube το οποίο μας έχει σταλεί αυτές τις ε, για αντίδραση και θα αντιδράσουμε στα βίντεο εδώ του Μαν ο οποίος έχει 12-13.000 subscribers και φαίνεται να είναι on the come up. Τώρα κατά πόσο... Θα... τρέχει θα λέγει κανείς. Λοιπόν... Γιατί έχει χαμηλή τέστο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είναι η πανδημία για την οποία δεν μιλάει κανεί. Και αυτό γίνεται σκηνικό. Καμέρα! δεν μα έχει εκπαιδεύσει, δεν μα έχει ενημερώσει κανεί γι' αυτό. Το αναφέρει κανένα και πού, για το πλάτο, λίγο κοντά. Αλλά κανένα δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματο και το... δεν θέλει να μα σώσει. Το πρώτο σχόλιο που θα κάνω είναι το ότι καταλαβαίνω το πλασίμπο που προσπαθεί να παίξει ότι πα το σκάο με... Σκάω μαν, σκάω άντρα, σκάω με τη ρόμπα μου, που νομίζω είναι και η κλασική ρόμπα που έχουν πολύ οι Βερσάτσι. Ε, αλλά δεν ναι. γίνεται να σκάσει έτσι με background το μπαλκόν, το κλασικό ελληνικό μπαλκόν στην Αθήνα, το air condition και να ακούγονται τα GG από πίσω. Πρέπει να παίξει λίγο, να σκάσει λίγο καλύτερα από αυτό. Τα GG θα μπορούσε να είναι, είναι εξωτική. η εισχύ. οποία πέφτει, έχει πέσει 50% τα τελευταία 40 χρόνια. Τα όλα. Και γιατί γίνεται αυτό, αυτό γίνεται πολύ εσκεμμένα. Κάποιο μπορεί να πει γίνεται τυχαία, ντα ντα καθιστική ζωή. Όχι. Είναι, ναι, είναι πολύ παραγωγικό, αλλά δεν γίνεται τυχαία. Εγώ μπερδεύτηκα κατευθείαν. Είναι παρα, πολύ παραγωγικό, αλλά δεν γίνεται τυχαία. Δεν γίνεται τυχαία. Okay. Για να δούμε. Ο λόγο, ο βαθύτερο, η δική μου γνώμη, και θα αναλύσουμε πώ μπορούμε να την βελτιώσουμε και κάποια πράγματα που επηρεάζουν αρνητικά την ιστορία των ανδρών, είναι γιατί Άντρε με χαμηλότερο εισιτερόνι είναι πιο ανεκτικοί, δεν επαναστατούν. Εμένα Αυτό, με αυ... τον, τον ίστο στο αντρέ. Ήταν. Ε... Μου τάσκασε λίγο περίεργα το άντρε. Γελάτε, αλλά είναι, είναι πάγια άποψη αυτό το άντρε χωρί. Το οποίο δεν ξέρω, δεν ξέρω, αν έχει μελετηθεί καν, αλλά χωρί ψηλή δεσουτερώνη είναι πιο δεκτικό. Άρα ένα λαό τον ε, διαμορφώνει όπω θέλουν, του περνάνε πράγματα, θέλουν να μα πάρουν τον ελισμό, θέλουν να μα κάνουν το ένα το άλλο. Είναι slippery slope το οποίο το έχω ξαναδεί να υπάρχει σε φόρουμ και σε γκρουπ στο facebook. Είναι γενικά, θα, θα μπούμε τώρα σε red pill, παύλα, ναι. τέτοια φασούλα που το έχω καταλάβει. Ε. Ξύπνα Έλληνα. Ναι, ναι, ναι. Ο, 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 γιος γιο <laughs> σου πίνει καφέ από το Starbucks αντί να πίνει από το Γρηγόρη. Ναι. Θα χαλάσει η πορτοκαλάδα σου. <laughs> <laughs> τα όλα, υποδουλώνονται, είναι ωριακά σκλάβοι. Και... <laughs> Κάποιοι τα γουστάρουν αυτά ρε Μάγκες, εντάξει βάζει τα κίνηση. Είναι λίγο Παγκοσμιοποίηση η... η, τάξη των πραγμάτων πώ ήθελε του άντρε. Να επανστατούν, να έχουν άπειρη ενέργεια, να βγαίνουν στου δρόμου, να αντιστέκονται ή να είναι κοιμισμένοι, αδρανεί και απαθεί, ό,τι και να γίνονται και να μην κάνουν απολύτω τίποτα. Θα ήθελα το Διότι. Σκάζε, παιδί μου, γενικά οι, οι, οι άντρε έχουν δύο mood και αυτά είναι. Ή κακ σκλάβο ή επαναστάτη αντάρτη που σκοτώνει δεξιά και αριστερά στον δρόμο <laughs> του. Δεν μπορεί όλο να είναι φυσιολογικό να έχει τη δουλειά του την προπόνηση το απόγευμα. Πρέπει να αποδώσει εκεί πάρα πολύ. Και το βράδυ να κάνει κάτι με την κοπέλα του, με το φίλο του, με τη φίλη okay. του, οτιδήποτε. Αν έχει εντάξει, κακ Μπέτα τα mail. Έχει okay. κοπέλα και έχει σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, που <laughs> είμαστε. Ισχύ, Δεν συγγνώμη, είμαστε συγγνώμη. δηλαδή άνθρωποι <laughs> των σπηλαίων που σκοτώνουμε ζώα. Δεν υπήρξε κάποιο κόψιμο. Δηλαδή, φίλε Ραλευκόπουλε, δεν είμαστε απλά άνθρωποι των σπηλαίων που σφάζουμε ζώα, που έχουμε άπειρε γυναίκε και άπειρα παιδιά. Όχι. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε ακριβώ. Εν τω μεταξύ, φίλε, είναι και τρελό. Αυτού. Είναι και τρελό το πώ ε, υπάρχει αυτό το. Εντάξει, προφανώ δεν είναι ότι διαφωνούμε με την ιδέα του ο άντρα να είναι δυναμικό και να κάνει και να ράνει και αού. Προφανώ εδώ, στην τελική, άντρε είμαστε. Αλλά η, α, αυ αυτή, αυτό το. Ποια είναι η λέξη στα ελληνικά, που κάνουν glorify το παλιό άντρα που, εντάξει, ξέρει. Μάτσο. Πέθανε πιο νωρί, είχε και άλλε συμπεριφορέ. Αού, δεν σου λέει κανεί ότι on average είναι πιο physically fit. Εντάξει, μπορεί και να σου λέει, δεν ξέρω, τώρα λέω και εγώ λέξη. Δεν έχω ψάξει πώ έχει αλλάξει το, το physical performance, guess, Αλλά σε θέμα άσκηση, ε, ποσοστία έχει ανέβει το πόσο, το, ναι. το κόσμο ασκείται. Ε, Τέλο πάντων, δύο απλά. Εντάξει, συνεχίζουμε τώρα. Είμαστε ένα λεπτό in και έχουμε κάνει 27 λεπτά content. <laughs> <laughs> <συσχε> <συσχε> Αν ήταν ο δεύτερο οι άντρε, θα μπορούσε να του ελέγξει πολύ ευκολότερα. Τώρα, α αναλύσουμε και πείτε μου και τη δική σα γνώμη. Yeah. Πείτε μου τη γνώμη σα, τι πιστεύετε και πώ φταίει και ποιο είναι ο σκοπό, αν υπάρχει σκοπό. Δηλαδή, δεν, ελπίζω να μην μου πει κανένα συν, συνωμοσιολόγο. Πείτε μου Όχι, τι φταίει εγώ, και ποιο είναι ο σκοπό, αν υπάρχει σκοπό. Τώρα πάμε εγώ. να λύσουμε το τι φταίει. <laughs> είναι χίλιοι παράγοντε. Όλα προέρχονται από πράγματα που κάνει λάθο ο κόσμο επειδή μένει αμόρφωτο πάνω σε αυτά τα θέματα. Κοιμάται λάθο, τρώει λάθο το νερό που πίνουμε. Να Αναπνέει λάθο, ακόμα και αναπνέει λάθο. Oh, Όχι, αυτό με την αναπνοή που το έχει αρχίσει αυτέ τι μέρε και λόγω του του χορμόζι που φοράει τη φάση τη μύτη, νομίζω. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να τη φοράει Bro. για κάτι άλλο. Πιανού. Μπρο, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Δεν έχει τίποτα ακόμα. Ρε, γενικά αυτέ τι μέρε μου σκάνε full. Εντάξει, εγώ καβλώνω τίγκα, αλλά μου σκάνε ads τώρα με, με σελοτέι πάνω σε στόματα και τέτοια που είναι τύπικοι που κοιμούνται με σελοτέι για να αναπνέουν αυτή τη μύτη. και με σε βάζει, εντάξει, ρε, οκ. Okay. Τσι. σκέψου όμω. Σκέψου τη μία φορά που σκάει ο ληστή μέσα και βγαίνει εκεί. ξέρω με το, με το βρακί και το, το, στο στόμα και ο Μάν δεν έχει ξαναπλησιάσει, όχι τη γειτονιά σου. Έχει, πάει σε άλλο νομό, ξέρω εγώ. Πάει στην αστυνομία να σε κάνει αυτό report. Για πάμε. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Ωραία, Λευκόβλου που θα ξεκινήσει, θα κάνει το intro σε λίγο. Ρε, που το lag είναι σε βαθμό που θα, σκάσει. Yo, guys. Δεν είχε lag, το ξέρω. Άρχισε απλά να μιλήσει. Έκανε το αστείο, σε βλέπω. Ετοιμάζεσαι να απαντήσει. Είσαι μάγκα και γαμιά. Και γι' αυτό θα πάρει και το iPhone 15 Pro όταν γυρίσει στην Αγγλία το ποσοστό λίπου που ανεβαίνει Σεχάστε. κατακόρυφα στην τέτοια του χρόνου. Α ξεκινήσουμε με αυτό. Το ποσοστό λίπου. Νούμερο ένα εύκολο τρόπο να ανεβάσει το στερόν σου είναι να ρίξει το ποσοστό λίπου. Αυτά τα δύο. Χρήστο διατροφολόγο, διατολόγο, κλινικό διατροφολόγο, ποια είναι η γνώμη σα. Α σας? Ας τον, ας τον, λίγο να συνεχίσει να δούμε. Γιατί τώρα το, το ποσοστό λίπου εξαρτάται. Δηλαδή, αν ο άλλο είναι ε, υπέρβαρο παχύσαρκο, εκεί ναι, μπορώ να το καταλάβω. Ε, αν από εκεί και πέρα πέσει σε φυσιολογικό βάρος και σε ένα λίπος ε, γύρω στο 20 με 28% ας πούμε. Για άντρες. Ε, για άντρες, ναι. Ε, δεν θα, εκεί πέρα θα έχει φυσιολογικά τη μέγιστη, ε, το, το, καλύτερο περιβάλλον για να παράγει τεσοστερώνη. Το να γίνεις πιο λινα από αυτό, αρχίζει σιγά σιγά ε, και επηρεάζει τα ποσοστά τεστοστερόνη. Ε, και βλέπουμε για παράδειγμα σε bodybuilders οι οποίοι γίνονται πάρα πολύ lean και φτάνουν σε επίπεδα πάρα, πάρα πολύ χαμηλά, όπου εκεί το ορμονικό του προφίλ επηρεάζεται παντελώ και απορριθμίζεται πλήρω. Και με citation ε, paper από γνωστό, ε, γνωστό lab τη Αμερική με γνωστό Ελληναρά μέλους του, Έκει okay, το paper μας που κοιτάξαμε τα case studies των αγώνων της, ε, των αγώνων διάφορων bodybuilders. Ουσιαστικά πήραμε ό,τι και η Stadia έχει γίνει σε bodybuilders και κοιτάξαμε το πώς επηρεάζουν διάφορα διάφορα κομμάτια τους και αυτό που είπε ο Χρήστος ήταν ακριβώς αυτό που, που φάνηκε ότι ε, οι περισσότεροι πέσανε σε, πώς λέγεται το hypogonadal στα ελληνικά, αδερφέ μου. Υπογονωτισμός. Ναι. φέ Ότι πέσανε όλοι σε πολύ χαμηλά, δηλαδή η τεστοστερόνη του ήταν κάτι που την έφαγε πάρα πολύ άσχημα. Π.χ. Σε, σε αντίθεση, π.χ. με τη δύναμή του που έπεσε κι αυτή, αλλά αναλογικά με το βάρο του δεν έπεσε τόσο. Τέλο πάντων. Το είναι αντιστρόφω ανάλογα. Άμα ανεβαίνει το ποσοστό λίπο σου, πέφτει στο στερόνι σου. Άμα ρέχνει το ποσοστό λίπο σου, ανεβαίνει το στερόνι σου. Πήγα διακοπέ, ήμουν στη Λευκάδα, πόσε 5-6 μέρε, μαγεί έξι μέρες που ήμουν εκεί πέρα, παίζει να είδα... το, είχα δει αυτό, ρε. Αυτό είναι το τέτοιο. Είναι η, μελέτη Ευάγγελο Σιαλίκης που είχε γίνει τότε στη Λευκάδα. το διάβασα στο pre-registered reports. Την είχαν ανακοινώσει πριν. Λένε 7 days left. Με σκάλαζε, λέει τι λέει. το το έχτιζε τρει ώρε. Είχε πειράδι από την πολεδομία πάει αυτό το αστείο για να κάνει το, το χτίσιμο. Περίμενα να μπει Λευκάδα είδα η μέρα γιατί εξαλάλα. Δεν είναι κάτι τέτοιο, εντάξει δεν είναι. Το αστείο εντάξει το μεταξύ δεν το πιάσει κανεί, πρέπει να το βιάσετε μόνο εσεί και άλλο ένα. Όπου στην επιστήμη είναι πολύ, ειδικά σε ε, ε φαρμακευτικέ έρευνε, είναι πολύ σύνηθε να Κάνουν register ουσιαστικά την έρευνα, να την γράφουν σε μια βάση δεδομένων, α το πούμε έτσι, πολύ απλοϊκά, Πριν γίνει η έρευνα, ε, δείχνοντα τη μεθοδολογία τη, το τι θα κάνουν, πώ θα το κάνουν ακριβώ. Και λένε ότι αυτή θα είναι η έρευνα που θα κάνουμε. Ορίστε η στατιστική προσέγγιση μα, κούτουλου κούτουλου. Και μετά κάνουν την έρευνα. Και φαντάζομαι ότι και ο Μάντορ θα πει: Πήγα στη Λευκάδα και είδα χοντρού. Δύο γυμνασμένου τύπου σε καλό ποσοστό λήπου, δηλαδή στεγνού έτσι. Οριακά κομμάτια. Δύο άτομα, έξι μέρε που ήμουν εκεί πέρα. Τι θέλω να πω. Όλοι οι άλλοι, το 99% plus, παραπάνω από το 99% του πληθυσμού, όχι απλά αγύμναστοι. Εντάξει, έχουμε και μάθημα στατιστικών τώρα. Να το πω λοιπόν. Ο Βαγγέλης ήταν στην λευκ... στη Ευκάδα που ήταν ξέρω εγώ, με την παρέα του Τρόχαν, ότι ήταν έτσι. Ρε μπρο, δεν θα φάσει. Έχει έρθει το φάγητό σου. Περίμενε. Αγαπητό ημερολόγιο. Μέρα δύο. Ακόμη να δω κάποιον με ξέρω, χαμηλό, πόσο, <laughs> χαμηλότερο λίπο από το 10%. Ξέρω εγώ που έχουν σκάσει το μαγαζί του. Η άλλη του μιλάει. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει. Ξέρω και πιάνει του άντρε γύρω γύρω. Είναι ο τύπο που πίνει στον ποτό σου και νιώθει κάτι χέρια να κουμπάνει την πλάτη σου. Και σα κι άλλο κουτράει. Και προχωράει. <laughs> Εν uh, τω yeah. μεταξύ, αυτό που είπε, έτσι όπω το είπε, τουλάχιστον χωρί τα terms and conditions, ε, δεν ισχύει. Δηλαδή, ειδικά επειδή είδα κάποιου κομμάτια. Εντάξει, αυτοί που είναι κομμάτια, ε, το να είσαι κομμάτια δεν σημαίνει απαραίτητο ότι το σου θα είναι στα ύψη. Προφανώ το να είσαι χοντρέλα δεν σημαίνει το, το αντίθετο, <laughs> αλλά ένα φυσιολογικό, ένα average, α πούμε, το, ένα average ε, ποσοστό λίπου είναι μια χαρά για το σου, Χωρί να χρειάζεται να είσαι κομμάτια, όπω λέει συγκεκριμένα εκτός, Εκτό. Εκτός. Ναι, είχε λεπτά παιδιά, οκ, okay, εντάξει, είχε κανένα λεπτό. Αλλά πάνω από 50-60% ήταν άντρε υψηλό ποσοστό λίπο. Που αν κοιτάξει okay. κάποιο το αρμονικό προφίλ, μπορεί να μην του χαρακτηρίζει καν άντρε. Μπορεί... Του ευθύλησε λίγο εκεί. Ε, αλλά. Εντάξει, εν τω μεταξύ, ο Μάνο φαίνεται συμπαθητικό έτσι όπω μιλάει, σαν πέρα από τι βλαγέ που λέει. Αλλά εντάξει. Δεν, είναι... Εντάξει, ρε φίλε. Ενώ συμπαθητικό τώρα έχει βγει τρία λεπτά, έχει φτύσει εδώ πέρα όλη την αλήθεια τη ζωή. Εννοείται ότι είναι συμπαθητικό. Σου έχει δώσει η, το. Η, η βίβλο. Είναι αυτό που θα σκάσει στο μπαχουλό τύπο και δεν θα το κάνει από καγιά. Θα του πει: Δεν έχει πάρει παραπάνω κιλάκια. Ε. βλέπω εδώ έχει πετάξει πατσέ. Αλλά δεν το λέει για να τον προσβάλλει. Αλλά θα τον προσβάλλει, νομίζω παντού, έτσι το πει. Η παρατήρηση βέβαια <laughs> ότι, ότι γενικά, δηλαδή, αν πα Εντάξει, ξέρετε και σε μια παραλία οπουδήποτε και να πα και στο Mall να πα, α πούμε στην Αθήνα, θα δει όντω περισσότερο κόσμο ο δεν θα είναι γυμνασμένο και πολύ lean και θα είναι αυτό το average προ το πιο παχύ. Αλλά ναι. Τώρα για το ορμονικό προφίλ του, χωρί να το έχει δει, μπορεί να κάνει κάποιε υποθέσει. Αλλά το ότι δεν θα φαίνονται άντρε είναι παρατραβηγμένο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ρε μαύρο. Και κύριε Φίλλα, αν, αν, αν θέλουμε να το ρίξουμε σε επίπεδο, αν θέλουμε να πέσουμε στο επίπεδο του τώρα, δεν μιλάμε καθόλου επιστημονικά. Μπορεί να πάρει και του άντρε που έχουν λίγο την κυλίτσα, του πιο λαϊκού, του πιο βαρβάτου, του πιο. Πα ένα κριτικό γλέντι π.χ και σκάνει οι και που σκάνε, που έχουν λίγο την κυλίτσα, που σίγουρα δεν είναι, όχι δεν είναι κομμάτια, δεν είναι σούμο, αλλά σκάει ο άλλο με την κυλίτσα. Ξέρει ότι ο Μάν είναι άντρα, βέβαια, ότι σκάει, ότι θα σου δώσει τα 30 δευτερόλεπτα πονοθύελα που θε. <laughs> με το τσιγάρο. Γιατί εντάξει, όντω καπνίζει κιόλα και είναι και λίγο χοντρό, οπότε δεν αντέξει πολύ, αλλά εκείνα τα 30 δευτερόλεπτα θα είναι. Κάγκελο! <laughs> <laughs> θα χορέψει με το ζάλι. Τα ιστογόνα του είναι τόσο ψηλά που μπορούν ωριακά και οι γυναίκε. Δηλαδή, εκθυλήνονται όλοι από τον τρόπο ζωή του. Έχουν πολύ ψηλό ποσοστό Εκθυλίνεσαι σήμερα Χρήστο. 5% Δεν είναι τα γυμνασμένα άτομα. Δεν είναι τα άτομα σε νομάδα ορμάλο ποσοστό λίπους. Είσαι στο 35, πρέπει να πας στο 25%. Είσαι στο 25, πρέπει να πας στο 18%. Είσαι στο 18, πήγαινε στο 12. Μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί μετά αν πέφτεις κάτω από 8-6% εκεί αρχίζει να γίνεται αρνητικό. Γιατί οι πολύ λίγες θερμίδε ανεβάζουν την κορτιζόλ και ρίχνουν το στερεόνι. Αλλά... Εντάξει, respect εδώ, Φωδίου Το δίνουμε και sorry που αντιδράσαμε τόσο νωρίς. Αλλά πέρα από αυτό, το δίνουμε μισό. Μισό, Εκεί που λέει αν είσαι 25 πήγαινε τόσο, αν είσαι τόσο πήγαινε πιο χαμηλά. Όχι, αν είσαι 18% λίπος υγιής ε, και γυμνάζεσαι. Και... Γιατί και με τη τεστοστερόνη το θέμα είναι ότι εάν δεν έχει συμπτώματα χαμηλής τεστοστερόνης, δηλαδή ε, χαμηλή λίμπιντο, ε, ξέρω εγώ σεξουαλικά προβλήματα, ε, θέμα ενέργειας, δεν κάνει gains, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν γίνεται να μην τα καταλάβεις, θέματα με τον ύπνο. και άλλα, για πες κι άλλα συμπτώματα. Εσύ μωρέ, που τα ξέρεις, αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι πολλά από αυτά τα συμπτώματα που περιέγραψε μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεθόδου οι οποίε δεν ανεβάζονται στέρον. Δηλαδή, η λύπητο κάποιε φορέ έχει και ψυχολογικέ προεκτάσει. Η ποιότητα του ύπνου μπορεί να αφορά, πώς το λένε, το, τη μόλυνση από το φω, δηλαδή να υπάρχει αρκετό φω στο δωμάτιό σου ή το θόρυβο που μπορεί να προκαλείται και να μην φορά το ασπίδε. Η απόδοση στο γυμναστήριο μπορεί να αφορά μια κακή διατροφή είτε ένα κακό πρόγραμμα προπόνηση. Επομένω, εάν όλα αυτά τα υπάρχουν, έχουν βελτιωθεί σε έναν ικανό βαθμό και παρόλα αυτά τα συμπτώματα συνεχίζουν να εφίστανται, ναι, τότε μπορεί να ε, κάνεις κάνει αντρέ τον ελέφατο στο μάτι, ο οποίο θα λέγεται μέτρια ή χαμηλή τεσουστερόνια. Και πάλι έχουμε δει τελευταίο, για να ολοκληρώσω, έχουμε δει αθλητέ, τουλάχιστον στον χώρο του powerlifting, οι οποίοι, τον οποίο η τιμή τη τεσουστερόνια του δεν θυμάμαι αν ήταν η ολική ελεύθερη, νομίζω η ελεύθερη είναι αυτή η οποία έχει σημασία, δεν είμαι ναι, σίγουρο. Ναι, ναι. Δεν ήταν στα ανώτατα επίπεδα, δεν ήταν καν πάνω από, την, πάνω από το mean value. Παρ' όλα αυτά η απόδοση του η αθλητική ήταν πάρα πολύ καλή και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, και θεωρώ ότι γενικά το συζητούσα ε, ότι από τη στιγμή που βρίσκεται σε normal εύρος οι ορμόνες including συμπεριλαμβανομένε και τη τεσοστερόνη, το να πηγαίνει στα ανώτατα επίπεδα. Ε, δεν είμαι σίγουρο το κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει όσο θετικά, όσο πιστεύουμε και σε όσο μεγάλο βαθμό το, το sexual drive, ε, την απόδοση στο γυμναστήριο, την αύξηση μήκη μάζα, ε, δύναμης. δύναμη. Οπότε, ναι, νομίζω ότι όλα αυτή η κουβέντα είναι λίγο Φιερμόνια. πράγματα. Ναι, τρομολαγνία και πράγματα τα οποία έχουν υποθεί κάποτε και απλά ξέρεις, αναδύονται και επαναλαμβάνονται σε αυτό το χώρο του ξέρεις, του red pill, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Στο echo chamber, αυτά τα παγαλίζουν στην ελληνιστή όπως τα λέγαμε. Ναι mm. ε, mm. Αλλά ε, 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 είμαι ενάντια και στο α, πηγαίνετε συνέχεια να κοιτάτε το στερόν σας ότι αν δεν πάνε τα πράγματα όντω καλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θα το καταλάβεις ότι θα έχεις ενδείξεις. Όπως είπανε και τα λάνια εδώ. Mm -hmm. Όταν είσαι στο 25 θε να ρίξει, όταν είσαι στο 35 θε να ρίξει, όταν είσαι στο 30 θε να ρίξει, όταν είσαι στο 20 θε να ρίξει. Γιατί με χαμηλότερο ποσόλυπου, όσο μικραίνει η μέση των ανδρών, έχουν υψηλότερο ισοσκεραιόνη. Μεγάλη μέση, λίγη ισοσκεραιόνη. Πιο μικρή μέση, από το, από το μειωμένο ποσόλυπου, υψηλότερο ισοσκεραιόνη. Νούμερο ένα είναι αυτό. Νούμερο δύο, α πούμε για κάτι που κάνουμε όλοι, α ξεκινήσω από αυτά που κάνουμε όλοι και ελέγχουμε κάθε μέρα τη ζωή μα το νερό. Το νερό που πίνουμε έχει μέσα ορμόνε. Okay, μισό πριν, πριν μπούμε στο Alex Jones τέτοιο. Για το Waste Recovery και το στο στερόνι. Ε, ισχύει αυτό που λέει για να, να δίνουμε και στο Man τα, τα props που θέλει και παίζουν. Παίζει shoulder to waste ratio ή waste to hip ratio ή και το waste. Και η μόνη μέση τη μόνη τη μπορεί να έχει σύνδεση με το στερόνι. Κοίτα, το waste to hide ratio έχουν κοιτάξει κυρίω, που είναι και πολύ καλό predictor γενικά για την υγεία. Το να είναι το ύψο σου σε εκατοστά, να είναι η μέση σου σε εκατοστά, το μισό του ύψου σου σε εκατοστά. Το οποίο είναι, το είναι obdax και λίγο πάνω να είναι δεν έγινε κάτι. Ε, και σου λέει ότι. Ε, υπάρχουν έρευνε τέλο πάντων που έχουν δείξει ότι. waste to height ratio συνδέεται καλά, μπορεί να κάνει καλά predicted στο στερόνι σε αλλά, επίγειο, εδώ βλέπουμε μια έρευνα σε άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερη ηλικία και έχουν τεστosterone deficiency. Εντάξει, είναι και το θέμα του ότι ε, μέχρι σε ποιο σημείο κάνει το τεστosterone. Ναι, 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 δηλαδή, ναι, 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 ναι. αν μιλάμε για, αν ξεκινάμε και παίρνουμε παχύ ανθρώπους ανθρώπου ή μέχρι υπέρβαρου ή στο φυσιολογικό έμπρο, α πούμε κιλών, αλλά στο ανώτερο, στο ανώτερο, αυτού, τότε εκεί πέρα, ναι, μπορούμε να, μπορεί να το δούμε εμφανώ και βγάζει νόημα, αλλά αν συγκρίνουμε 22% λίπος, ας πούμε, ή ένα, ε, δύο φυσιολογικά waste to hip ratios, το ένα χαμηλότερο, το άλλο υψηλότερο, δεν είμαι σίγουρος εκεί το κατά πόσο υπάρχει, παραμένει αυτή η σύνδεση. Και το αστείο φίλε, είναι ότι το, ο, η, η μέση ω predictor σε σύγκριση με BMI, π.χ. δηλαδή εδώ σε μια έρευνα, εντάξει, να κοντήσω απλά, δεν είμαστε, εγώ π.χ., δεν είμαι πολύ uh, well versed σε αυτό το τομέα τη βιβλιογραφία, αλλά σου λέει ότι the lowest levels of total and free testosterone were observed in men with relatively high waist circumference, despite relatively low overall obesity. που. Και σε αυτό πάει και λίγο κόντρα στη, στην ε, παρατήρηση που έκανε ο στην αρχή ότι άιδα χοντρούς, άρα έχουν χαμηλή δεστοστερόνη, γιατί μπορεί να έχεις, αρκε, να, είσαι, να έχεις μεγάλη μέση χωρίς να είσαι χοντρός απαραίτητα. Anyways, μεγαλύτερη τουλάχιστον από την υγεία τις οποίες χρησιμοποιούν οι γυναίκες, έχει μέσα ορμόνες, πίνουμε, κάνουμε όλοι και ελέγχουμε κάθε μέρα τη ζωή μας το νερό. Το νερό που πίνουμε, έχει μέσα ορμόνες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γυναίκες, τα φάρμακα, το ένα το άλλο που παίρνουν, τα αντισυλλεπτικά είναι ένας μεγάλος παράγοντας, γιατί αυτά μετά καταλήγουν στο νερό μας. Και αυτά τα καταναλώνουμε και ανεβάζουν τα ιστρογόνα των ανδρών. Εκθυλίνουν δηλαδή. Το νερό είναι αντισυλληπτικό. Κιτάς. Αυτός τώρα τι, τι είπε, σκάλωσε. Είπε ότι το νερό ε, έχει μέσα αντισυλληπτικά ή ότι... <laughs> το <laughs> ότι έχει... <laughs> Όχι, όχι, ότι έχει, αντίστοιχα. <σ admitted> τα όλα μέσα, πίνω νερό. Εκεί σε μέσα φέρνει. το νερό. Γιατί, τι λάθος κάνει ο Τόσο καιρό το κάνω και δεν έχει μείνει καμιά γαϊδούρα. Καφενείο τελείωση. Ναι, ναι. Είμαστε εντάξει. Μόνο κλήσεις από παντούς δεν έχουμε πάρει τώρα. Θα αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα. Τέσσερα σου δώσα το Σάββατο, αρχίζουμε τέλειο. Καλησπέρα, Τάκια από Θα βγει από ένα κομπολόι που έχω παγκόσμιο, δεν ξέρω αν το έχει δει. Ε, τι, ε, ουσιαστικά ότι το νερό περιέχει ορμόνες από τα αντισυλληπτικά που παίρνουν οι γυναίκες, κυρίως από τα δεν ξέρω τι άλλο εννοούσε. Άλλα προϊόντα, λογικά ομορφιά και τέτοια, και άλλα συστατικά, τα οποία εμεί τα πίνουμε μετά και μας ρίχνουν ε, την Ε, Να πω εδώ πέρα, να ρωτήσω βασικά, ο φίλος πίνει γάλα, τρώει κρέας, Λογικά, ναι. Δεν λογικά κάνει μια. Μπορεί να είναι vegan, μπορεί να μα γραμίσει. Μπορεί να μας διαλύσει. Ε, Αλλά, επειδή... Ε, α, Αλλά επειδή πιστεύω ότι. Δεν είναι vegan ο φίλος να πω, ε, για παράδειγμα, υπάρχει ε, μία έρευνα που κάνανε, ονομάζεται An Assessment of Potential Exposure and Risk from Estrogens in Drinking Water, το οποίο είναι στα, στην Αμερική τέλο πάντων, και οι τύποι μετρήσανε την, το πόσο εκδίδονται στο πόσιμο νερό οι άνθρωποι σε ιστρογόνα σε σχέση με το ε, να καταναλώσουν γάλα ε, και τα ιστρογόνα ήταν 730 με 480.000 φορές χαμηλότερα από αυτά που από τα ιστρογόνα που περιέχονται στο γάλα. Ε, οπότε όταν θα πιεις γάλα θα καταναλώσεις χιλιάδες φορές παραπάνω ιστρογόνα. Ε, το ίδιο ισχύει και για το Μοσχάρι, και για το Χοιρινό, και για το Κοτόπουλο, κουλουπού, κουλουπού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά τι ε, τις ορμόνες σου. Ε, και κάτι ακόμα, επειδή κάποιοι λένε ότι Α, το ένα το, το όμως και φεύγει, να πω ότι στην πρώτη έρευνα το γάλα είναι παστεριωμένο εννοείται που τσεκάρανε, αλλά υπάρχουν και άλλες που τεστάρονται το επίπεδο ιστρογόνων και όταν το κρέας μαγειρεύεται και παρότι μειώνεται και πάλι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ε, οπότε, αυτομάτως, εάν τρώει κρέας, πίνει γάλα, τρώει γαλακτοκομικά, παίρνει χιλιάδες φορές παραπάνω ιστρογόνα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, φίλε μου, για το νερό. Ούτε για την εγκυμοσία. Ούτε για το κρέας και, τη... και το γάλα. Γενικά, μην αγχώνεσαι. Για τα ιστρογόνα που παίρνει και βρίσκονται, έρχονται φυσικά από τη διατροφή σου ή από το νερό σου. Αναγκαστικά δεν έτσι. μπορεί. Ναι, ναι, Κλασική vegan προπαγάνδα δεν που προσπαθεί ναι, ναι. να σε κάνει εσένα, ακροατή, να γίνει ιστρογονάτο, να με βυζιά και actually ευθείο και χρήστο είδασε και να σου λέει, Όχι, ρε, Είναι μια, μια. Κι εγώ έχω, ρε, απλά δεν, δεν μπορώ να σου το δείξω τώρα γιατί ντρέπομαι. Ε, και μένα έτσι την αβυζιά μου, απλά βάζω σου ρε. Όχι, μια χαρά είναι. Και η φωνή σου πολύ βαριά. Εντάξει, μια χαρά, ωραία προσπάθεια, Μάτριξ. Πάνω να βγάλω μετά το ζελοτέιπ μουσί μου <laughs> και την περούκα για μαλλί που έχω. <laughs> Πώς, <αντισυλεπτικά. laughs> και τι ίδιε τι γυναίκε μειώνουν τη θηλυκότητά του, αλλά και του άνδρε του κάνουν πιο θηλυκού. Δηλαδή υπάρχει αυτό το παράδοξο με αυτό το πράγμα. Δεν αναφέρεται αυτό το βίντεο σε γυναίκε, αλλά γενικώ γυναίκε είναι πιο υγιεί χωρί αντισυλληπτικά. Και το άλλο είναι ότι και οι άντρε θα ήταν πιο υγιεί αν οι γυναίκε δεν έπαιρναν αντισυλληπτικά, γιατί επηρεάζεται το νερό που πίνουμε. Φυσικά είναι και άλλα πράγματα που μειώνουν την υγεία μα και την επηρεάζουν αρνητικά. Ένα fun fact, γιατί έτυχε και έκανα review μια έρευνα για τα αντισυλληπτικά για το reps Τώρα, αντισυλληπτικά και επίδραση σε υπερτροφία και δύναμη ε, δεν φαίνεται να έχουν κάποια είτε θετική είτε αρνητική επίδραση overall, οπότε εάν παίρνει αντισυλληπτικά, κοίτα πώ αισθάνεσαι. Και... Καλά, τώρα λε και η μία κοπέλα που ακούει αυτή τη στιγμή. Που, εντάξει. Okay. Να σε Παρόλα... Παρόλα... αυτά, εντάξει, να πω ένα interesting fact. Ούτε fact δεν είναι. Απλά υπάρχει μία. Ε, έχει γίνει κάποιο research σε αντισυλληπτικά και το πώ αντιλαμβάνονται οι γυναίκε ε, τους του άντρε, δηλαδή ε, προς προ. Τι, τι άντρε επιλέγουν και πώς τους, ε, πώς τους κρίνουν ανάλογα με το αν δεν παίρνουν αντισυλληπτικά ή αν παίρνουνε. Ε, είναι μίξ τα results, δηλαδή σε κάποιες έρευνες φαίνεται ότι επηρεάζει την επιλογή των γυναικών και πηγαίνουν για ε, άντρες οι οποίοι δεν είναι τόσο γυμνασμένοι ας πούμε. Ε, αλλά σε άλλες έρευνες δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο effect. Ίσως να υπάρχει με τα παρόντα δεδομένα δεν είναι σίγουρο, απλά το πετάω μιας και αναφέραμε τα <coughs> ε, αντισυλληπτικά. Γιατί υπάρχουν και άπειρα ίδια αντισυλληπτικών που βγαίνουν συνέχεια και δεν έχουμε ακόμα τα ε, randomized control trials στο συγκεκριμένο κομμάτι, όχι στο safety, αλλά στη, στο πώς επηρεάζουν συμπεριφορικά τη γυναίκα. Ε, αυτό. Που κάνει που οι ερευνητέ στη λευκάδα εκεί για πενταήμερο για να δουν οι αντισυλληπτικά. Κάτσε να κοιτάξει, κοιτάξουμε Παίρνει. Ε, Όπω τα μέταλλα, όλα αυτά τα αρνητικά που έχει Α, μέσα αυστά. το νερό. Αλλά το κύριο είναι από τα αντισυλληπτικά που ανεβάζουν. Πάλι, εντάξει, επειδή λέμε τώρα φαν πράγματα εδώ και ωραία tips. Ε, Κάτι το οποίο μπορεί να κάνει για το νε... Αν νερό. Αν πίνει νερό, βρίσκει σπίτι σου για να το φιλτράρει, γιατί μπορεί όντω σε, σε κάποιε περιοχέ τη Αγγλία είναι λίγο για τον μπούτσο το νερό. Μπορεί να πάρει μια κανάτα μπρίτα και να το φιλτράρει και να είσαι μάγκα. το υδρογόνο. Και φυσικά άλλε κακέ ουσίε, τι οποίε δεν έχω τόση βαθιά γνώση να σα τα αναλύσω Respect. εδώ πέρα. Αλλά έχω να πω νούμερο ένα αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο για μα, για όλου, να σπίνουμε ναι, να το ιδανικό νερό, γιατί θέλει φίλτρο. Λίτερο. Έχω ακούσει, είμαι στην γλυφάδα πλέον που ζω. Πολλοί γύρω μου βάζουν φίλτρα, ίσω βάλω και εγώ αργά ή γρήγορα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Εγώ η βασική αλλαγή που έχω κάνει στον τρόπο τη ζωή μου όσον αφορά το νερό που πίνω ζωη μου οσον τώρα είναι το να επιλέγω κυρίω γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία για να βάζω το νερό. Δηλαδή αποφεύγω όσο μπορώ το πλαστικό, όσο είναι εφικτό. Και χρησιμοποιώ ω επιτοπλίστων γυάλινα είτε μεταλλικά. Γιατί, Γιατί το πλαστικό Επηρεάζει φυσικά μετά αρνητικά τι ορμόνε μα. Πολλέ από αυτέ τι ουσίε στο νερό. Πολλέ από αυτέ τι ουσίε. και θα πω και μετά για άλλε τέτοιε ουσίε που βάζουμε πάνω μα και κάνουν κακό. Που έχουν το. Ο, <ομφίσαι> το... Ο, το... Ο... το αντιλιακό πήγε να πει αυτό, έκανε η πλάι εκεί. Δεν το έχω δει. Ο, <ομφίσαι> ο, <σταστηλώς> όχι, όχι. Νομίζω κάποιε κρέμε, δεν υδάτωση κάτι, δεν σαμπουάν, κάτι τέτοιο θα πει. Ε, χρήστο πακ άποψη για πλαστικά με τεσσεστερόνι, επειδή το κοίταγα τι προάλλε από άγειρο λόγο. Ε, το, το ένα θέμα που υπάρχει και συζητιέται είναι τα BPAs. Υπάρχουν... Ναι, yeah, ε... αυτό αυτό το λέει. Υπάρχουν, βέβαια, πάρα πολλά πλαστικά πια mm. χωρίς BPAs. Βέβαια, περιέχονται σε... Yeah. πλαστικά που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή για άλλες χρήσεις. Αλλά γενικά ε, είναι, είναι τα μόνα, όπως ξέρω, συνδεδεμένα με τεστοστερώνει, με ορμόνες γενικότερα, με κάποιες ασθένειες. Ε, δεν είμαι σίγουρα, δεν είμαι γνώστης της βιβλιογραφίας, αλλά έχω δει κατά καιρού <coughs> ε, και articles, αλλά και γενικά να κατακρίνεται, να, να κατακρίνεται τα συγκεκριμέ... οι συγκεκριμένες ουσίες, η οι συγκεκριμένη οικογένεια ουσιών. Ε, αλλά από τη στιγμή που θα πάρει. Εντάξει, έχει την επιλογή να πάρει πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι. Κουλ. Εμένα, εγώ επιλέγω και το γυάλινο γιατί δεν του μεταφέρει και γεύση. Τώρα το πλαστικό αυτό καθ' αυτό να επηρεάζει την τεστερόνι, ρε ναι, Τι να σου πω. Τώρα και είναι... αυτό θα. Sorry, πες. Δεν είμαι Αυτό θα έλεγα ότι το ένα, μια, οικο... μια οικογένεια. Ε, Πώ το πω όχι τέλο πάντων η, τα BPA, η δυσφενόλη Α, όπω λέγεται, έχει συνδεθεί όχι όμω με ξεκάθαρη εικόνα στη βιβλιογραφία για μείωση τη θεστερόνη. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν περισσότερε ενδείξει σε μη ανθρώπινα. σε μη, σε μη, ανθρώπινες, ναι, σε μη ανθρώπινα μοντέλα, δηλαδή σε τροκτικά είτε in vitro, Παρά απευθεία έλεγχο κατά πόσο υπάρχει στρογγοποίηση στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό που θυμάμαι και διάβαζα σίγουρα είναι ότι ακόμα και τώρα, με την όποια ύπαρξη των όποιων μελετών υφίστανται, οι μηχανισμοί δράση των BPA δεν είναι ξεκάθαροι. Επομένω, κάτι το οποίο μπορεί να παρατηρείται ή μπορεί να παρατηρηθεί και με επόμενη βιβλιογραφία, που είτε να βελτιώνει το επιχείρημα του ΜΑΝ, είτε να το απορρίπτει. Εφόσον δεν έχει μελετηθεί ξεκάθαρα το, το πώ δρά και το, το ποιο είναι ο μηχανισμό των BPA, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συναχθούν τέτοια συμπεράσματα τύπου τα πλαστικά θα, σου, ξέρω εγώ, θα σε κάνουν γυναίκα, όπω θα έλεγε και ο, ο τύπο. Αλλά όπω είπε και εσύ, θα πέλεγα και εγώ και για περιβαλλοντικού λόγου το γυάλινο μπουκάλι, είτε, κάποιο, είτε από κάποιο άλλο υλικό. Και σίγουρα, εντάξει, αν πάρει και πίνει από πλαστικό μπουκάλι, ε, μην το ξανακαινίσει μετά και το κρατά ένα μήνα. Όπως έχει... Πει, πέρα, πέρα. όπως έχει πει και ένας μεγάλος φιλόσοφος... Αν σέχεσαι απλά man. Να πω επίσης ότι γενικά, το έχουμε αναφέρει ξανά σε επεισόδιο, οποιασδήποτε ουσίες υπάρχουν χρησιμοποιούνται στο εμπόριο, πρώτα απ' όλα ε, τσεκάρουν τα ανατακτά χρονικά διαστήματα και το τι exposure υπάρχει, τι έκθεση υπάρχει στο, στη τάδε ουσία... Και γίνονται εριασέ <coughs> οι έρευνες και τα όρια που θέτουν στο να υπάρχουν π.χ. συσκευασίε, στα τρόφιμα. Ε, οπότε και για τα BPA υπάρχει συγκεκριμένο safety limit, το οποίο μετά το ξανατσεκάρουν συχνά και τη συγκέντρωση, για παράδειγμα, σε νερό και τη συγκέντρωση σε συσκευασίε. Ε, οπότε ξέρουν το τι έκθεση έχουν οι άνθρωποι σε αυτά και μπορούν αναλόγως να πάρουν μέτρα για να μειώσουν ε, τα BPA. Για παράδειγμα, η, η Βρεταν, νομίζω η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπάναραν τα BPA's από σε πλαστικές ε, κούπες για παιδιά. Όπου εκεί πέρα τα safety limits είναι πολύ χαμηλότερα από τις ε, ενήλικες. Ε, με αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι τα BPAs είναι απαραίτητα κακά, για παράδειγμα. Απλά θέλουν να μειώσουν την έκθεση. Θέλουν να τη ρίξουν κάτω από αυτό το safety limit και επειδή έχουν δει από έρευνε ότι τα παιδιά κατά μέσο όρο έχουν μία έκθεση παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Θα πρέπει να πάρουμε και τα ανάλογα μέτρα. Άρα, κάπως έτσι ρυθμίζεται η έκθεση σε διάφορε ουσίε και ουσίες οι οποίες <coughs> δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για το αν είναι 100% ασφαλής και αν τα safety limit τους είναι 100% αυτά που είναι τη δεδομένη στιγμή. Γιατί μπορεί να αλλάζουν. Γενικά, όσο συγκεντρώνουμε δεδομένα, αλλάζουν τα όρια που θέτουν. και σε, σε πάρα πολλές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και το BPAs. Να, Αυτό το point θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτό που λέει, τουλάχιστον το μήνυμα που μπορεί να πάρει κάποιο από αυτό το μάντ ότι μην πίνεις, ε, μην πίνεις, νερό, ας πούμε, από πλαστικά μπουκάλια. Αυτός είπε βέβαια τις βρύσεις. Ή αναφέρθηκε και σε πλαστικά no. μπουκάλια. Είπε, είπε πλαστικά μπουκάλια. Γιατί στα πλαστικά ότι ισχύει ότι υπάρχουν μικροπλαστικά και το ότι είναι ένα θέμα το οποίο κοιτάνε, ε, το έχει αναφέρει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γενικά έχουν υπάρξει έρευνες οι οποίες ε, Προτείνουν κάποια αλλαγή στη βιομηχανία του πλαστικού και σου λένε ότι ίσως είναι καλύτερο να μην πίνεις πάρα πολύ νερό από πλαστικά, από πλαστικά μπουκάλια και να προτιμάς να πιείς από τη βρύση, π.χ. Ή από, ε, τι είναι, από, τσάλι, από... Τι είναι, από ατσάλι, από τι είναι, από ένα reusable cup. <laughs> <laughs> ατσάλι, φαντάσου να είναι από τσάλι Τι είναι, πώς είναι. Από, δεν ξέρω, αλουμίνιο, τι... Τι εννοείς. Ναι. Ισχύει, anyways, αλλά σου, 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 όντ, αυτό όντω έχει μία βάση. Την βιβλιογραφία δεν την ξέρω πάρα πολύ καλά, ε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία ε, η οποία δεν, είναι, δεν σου λέει προφανώ, μην πίνει από πλαστικό γιατί θα, θα πεθάνεις, αλλά το... όντω έχουν αρχίσει να κοιτάνε το ότι τα, τα πιθανά κακά μπορεί να κάνει στην υγεία η μακροχρόνια κατανάλωση από νερό, ας πούμε, μέσα σε πλαστικό κοντέινερ. Anyways, το κουράσαμε. Respect όμως εμά και respect και σε εσά για, τα πράγματα που είπατε, γιατί δώσατε μόνο. Είναι, που έχουν τα πλαστικά, είναι hormone disruptors. Okay. Έτσι λέγονται στα αγγλικά. Ουσιαστικά επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπία των ορμονών μα και την παραγωγή του και ρίχνουν Φασικά. έτσι τη δεστοστερόνη. Ή δρούν ω ιστρογόνα και ανεβάζονται τα ιστρογόνα και ρίχνουν τη δεστοστερόνη. Άρα, καλό είναι να αποφεύγουμε τα πλαστικά και όσο γίνεται, το ξέρεις τι ήθελε. Εδώ ήθελε Μπουρτζάλα να μιλάει για τα ιστρογόνα. Να τον πάρω μία τώρα live. Να, πει μία πρόταση για τα ιστρογόνα. Ναι, αυτό είναι όντως καλό. Είναι όντως καλό point ότι έχουμε δαιμονοποίησει τα ιστρογόνα. Ότι οποιοδήποτε ιστρογόνο στο σώμα του άντρα είναι απευθείας τοξικό. Το οποίο δεν ισχύει. Yo, yo. Είσαι live στο Αναβολικό Παράθυρο. Έχω λοιπόν, ένα επεισόδιο. Σε έχω ανοιχτή ακρόαση και κάνουμε ουσιαστικά reaction σε ένα βίντεο ενό man τώρα εδώ που λέει μην πίνετε νερό γιατί θα σα ε, καταστρέψει τι ορμόνε και ότι θα σα αυξήσει τα ιστρογόνα. Και ήθελα take για ιστρογόνα για το misconception που υπάρχει γύρω από αυτά. Σα ακούνε και ο Ραλευκόπουλο και ο Χασίτας. Uh, yes, το main point στο θέμα τόσο συγκεκριμένα για τα ιστρογόνα είναι ότι πρώτον τα χρειάζεται τα για gains. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ αναβολικά overall. Uh, δεύτερον, το θα σου αυξήσουν τα ιστρογόνα, το νερό. Ποιο νερό θα σου αυξήσει τα ιστρογόνα, Ξαναπες μου λίγο τι ακριβώς είπε ο Μάν. Ότι το νερό μέσα έχει ε, uh, hormone, uh, hormone disruptors και... Μέταλλαγες, μέταλλα και σμέταλλα, ξέρω, και ότι αυτά θα σου. Σε αυτό τι να πω, Ρεμπρό. <laughs> Δεν υπάρχει απάντηση λογική να δώσει κανεί. Ε, Full troll τώρα. Τα ιστρογόνα όμω γενικά είναι αρκετά misunderstood στον κόσμο, ειδικά τη γυμναστική. Ότι ο άλλο, ο κόσμο σκέφτεται ανεβασμένα ιστρογόνα, βυζιά και είμαι γυναίκα πλέον. Ναι, υπάρχει ένα misconception ότι τα ιστρογόνα έρχονται αντίθετα με τη δράση τη ιστοσελίδα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αναβολισμό, ξέρω εγώ, στη γυμναστική κ.ο.κ. Based on the data που είναι available αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. σα-ίσα -ίσα τα ιστρογόνα είναι σημαντικότερα, είναι σημαντικά για την ανάπτυξη μια και τη διατήρηση, καθώ και τη δύναμη. Και αν ακόμα, α πούμε, και πιο ανεκτόταλοι στον τομέα των αναβολικών π.χ., είναι βρέως γνωστό ότι οι πιο αναβολικέ και οι πιο δυνατέ ουσίε, αυτέ που παρέχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, είναι οι wet ουσίε, όπω τι αποκαλούμε, α δηλαδή αυτέ που αρωματίζουν και μετατρέπονται σε ιστρογόνα. Γάμισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πούμε σύντομα. Ο Τέικ, μελλοντικό ενδοκρινολόγο. Γάμισε. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να είναι και τελείω ψέματα, ξέρω Φαντάσου, ναι, ναι. Μα το βαλίγκα ε, γάμισε, top και τα τέλεια. Ε, Σάρα ο Σπύρος Μπουρτζάλας, ο ενδοκρινολόγος της καρδιάς μου, δεν πιστεύω ότι απλά, δεν είναι ενδοκρινολόγος. Ε, δηλαδή είναι. Αλλά γάμισε. Μη πόσιμο νερό ή το νερό που δεν είναι καλή ποιότητα, δεν προέρχεται από καλέ πηγέ. Έχει λίγο μια πιο Πόσο προφορά μπορούμε. εδώ, ήταν λίγο Αμερικάνικα. Ξέρω δεν είναι αυτό <χει> για όλου, ό,τι μπορούμε κάνουμε με ό,τι έχουμε. Wow. Ε, τρία. Άρα, μετά υπάρχει. το νερό. <χει> Κάτι που κάνουμε όλοι. Κάνουμε όλοι μπάνιο. Κάνουμε όλοι, Πλαινόμαστε. Όχι, εγώ για πολλά χρόνια χρησιμοποιούμε. Να μιλά για τον εαυτό σου, Μάρ, δεν θα με βάζει εμένα στι γενικεύσει σου, Μάρ. Μπραμά, πάχνει και τσιγάριλα σαν άντρα. Ακούσα <laughs> τέτοια προϊόντα ή τα ποσμητικά που βάζουμε. Είναι γεμάτα μάγκε. Δεν το έχω ακούσει πάλι. Και γιατί είναι κακό. Γιατί το δέρμα μα είναι το μεγαλύτερο όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Αν εσύ πα και βάζει ουσίε μέσα οι οποίε πάλι είναι όρμον τη Ράπτο, τι πιστεύει, θα γίνει, θα γίνει κάτι καλό στι ερόνε σου, Όχι, θα γίνει κάτι ού, καλό. Ούτε ού, ο ίδιο δεν το πίστεψε εκεί, ήταν σε φασίλια. λέω <laughs> τώρα, πέστε <πάει>, <laughs> τώρα. Τα λέει, έχει αρχίσει τώρα, <laughs> Μίχαη, γιατί είναι και όλα one take. Οπότε έχει πιάσει ένα flow τώρα και λέει, Ε, πε εκεί, όρμον τη Ράπτο, φεύγει τα αγγλικά. Καλωρίφερε. Σεβάζει να τα σκεφτεί μόνοι του. Λέει, Τώρα εσύ νομίζει ότι αν κάνει αυτό, θα γίνει κάτι καλό. Οπότε απάντα εσύ μόνο σου ω ακροατήριο αυτό, είχε, Ε, όχι, αποκλείται αφού μου λέει δεν θα γίνει. Και δεν σου πει δεν αν πει τίποτα. Και αν του πει κάτι, θα γυρίσει να σου πει: Όχι, απλά ρώτα. Θα γίνει κάτι καλό. The odorance και Hormone Disruption. Αυτό τώρα είναι. Αυτό τώρα είναι τι ε, κασέ, ε... ότι subreddit red pill υπάρχει, ξέρω αυτά είναι όλα <laughs> <laughs> ε, είναι deep dive σε τέτοια communities. Θα ρω, εντάξει. Επίσης, πριν, okay. το, πριν το συνεχίσεις, πριν το συνεχίσει, το βλέπα σήμερα το πρωί το βίντεο και σκεφτόμουν, αυτό τώρα που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. στην, Παίρνει μια εταιρεία όπου βγάζει, ξέρω εγώ, πώ το λένε, deodorants και πίνουν νερό. Και είναι σε φάση, κύριε Πρόεδρε, μην το βάλετε αυτό. Έχουμε βάλει μέσα χορμόντις τη Ράπτο. Το θυμάστε για να του κάνουμε ηλίθιου και γυναικωτού. Και πάνε να βγει και νερό. Όχι, ούτε αυτό. και αυτό το έχουμε πειράξει. Και είναι σε φάση, γιατί τα έχουμε γραμμμύρω τα προϊόντα μα. Ε, πάντως νομίζω ότι αναφέρεται... <στονίξη> ε, εντάξει, έχει, έχει, έχει υπάρξει λίγο, νομίζω υπάρχει κάποια βιβλιογραφή γύρω από διόντερονς και αν αυξάνουν τον κίνδυνο για συγκεκριμένε ασθένειε και νομίζω κυρίω. Περιτριγυρίζεται γύρω από, το, από τη χρήση αλουμινίου ή παράγωγων αλουμινίου. <στονίξη> Αλουμινία κουτσουμπάγγελης. Ε, τα οποία δεν είναι με βάση τη, με βάση τη βιβλιογραφία τουλάχιστον, χωρίς πάλι, λέω, να είμαι γνώστης, από αυτά που μπόρεσα να διαβάσω και να ψάξω, ε, δεν σίγουρα το, τα αλουμίνια και τα παράγωγα του δεν είμαστε σίγουροι ότι επηρεάζουν ε, αυξάνουν τον κίνδυνο για συγκεκριμένε ασθένειε. Συγκεκριμένα βρήκα για breast cancer, τώρα να μας ενδιαφέρει εμάς σαν άντρες το breast cancer risk, δεν νομίζω, αλλά γενικότερα το αλουμίνιο, επειδή υπάρχει και σαν συστατικό σε εμβόλια, ξέρεις κάνε όλοι οι και λένε έχει μέσα αλουμίνια ε, το οποίο, ε, εντάξει Μάγκες, εάν χρησιμοποιείτε σε ένα φάρμακο ε, το οποίο τεστάρεται με κλινικές δοκιμές και περνάει από κόσκυνο, ε, και μετριούνται χρόνια exposure στο συγκεκριμένο εμβόλιο γιατί Επιδράσει μπορεί να έχει και δεν βρίσκουν αρνητικά αποτελέσματα. Ναι, λες και δεν ξέρουμε. Και τι κάνετε και δεν τρέπεστε. Νομίζω ότι λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τι συγκεκριμένε ουσίε. Αυτά όμω να, να πούμε ότι και ο Μαν μπορώ να καταλάβω πώ ε, έχει, έχει μπει και έχει διαβάσει πράγματα τα οποία έχουν citations. Γιατί π.χ. Σκάι, εδώ ένα, είναι μια έρευνα, ξέρω εγώ, προφανώς τώρα αυτά τα βρίσκω on the spot, ε, απλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί και ο μαν δεν φαίνεται, πώς να στο το πω ρε φίλε, δεν φαίνεται UFO ας πούμε, ότι α, έρχονται να μας πάρουν οι, οι μασόλοι και... φαίνεται ότι έχει διαβάσει πράγματα και έχει πει, οκ, okay, εγώ έχω διαβάσει αυτή την πληροφορία και με έχει πείσει. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήθελα κάτι παραπάνω να πιστεί από απλά άλλον ένα μάνα του τα λέει. Και ίσως, ίσως παρά είμαι καλό σήμερα. Αλλά πες υπήρχε μια έρευνα που λέει «Do parabens have the ability to interfere with steroidogenesis. Ναι, ναι. Και λέει, ξέρω εγώ στο τέλος, λέει «Overall, the results indicate that butyl paraben might have the ability to act as an endocrine disruptor» που είπε και αυτός κάτι εκεί, ο hormone disruptors, δεν είπε. Ναι, ναι. Ναι. Uh, by interfering with the transport of cholesterol to the blah, 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 blah thereby interfering with stereogenesis, but also that the two tested parabens do not show clear endocrine disrupting capabilities in short term in vivo experiment. Εντάξει, φαντάζομαι, sorry, φαντάζομαι ότι αν κάνει τώρα deep dive, σου λέει the, the, poison is in the, the dose. Ε, στο πόσο exposed είσαι, ότι αν είσαι όλη yeah, μέρα yeah. εκεί, addicted στο. στο, στο... <laughs> Εν αν κοιτάγατε, εγώ έβγαλα τέσσερα αποσμητικά από εδώ και τα κοίταζα ένα-ένα. <laughs> αν είσαι τώρα όλη μέρα souring εκεί με το αποσμητικό για 25 χρόνια, ναι, οκ. Okay. Ε, αλλά φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο complicated από ότι από ότι... Αλλά αυτό το φαντάζομαι να μπαίνει σε ένα community και να διαβάζει το άρθρο το οποίο πηγαίνει σε μια έρευνα. Αυτοί έχουν κάνει quote εκεί τη έρευνα που λέει ότι Α, αυτά κάνουν κακό. Και έχει πει, Α, okay, αυτό το λέει και η επιστήμη. Ναι, ναι. Ε, είναι πάλι, τα Parabens όντω έχουν μπει σε ένα κύκλο συζητήσεων και αν επηρεάζουν την υγεία και γενικά πολλά προϊόντα θα δείτε ότι λένε Paraben Free και αποσμητικά. Mm. Ε, με, πάλι, όπως είπες και εσύ, «Dose makes the poison». Μετράς την έκθεση, ε, εάν δεις ότι η έκθεση σε, ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη ουσία είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει θέσει σαν «upper limit» σε «acceptable intake» ανά μέρα, ε, τότε μειώνεις τις ποσότητες ή τα μπανάρεις τελείως από την αγορά. Ε, π.χ. υπάρχουν και άλλες έρευνες, για παράδειγμα, σε ε, μοντέλα ζων, όπου, ναι, τα parabens από, αν περνάμε το daily, το acceptable limit, έχουν dose response relationship με, τη, με την επίδρασή τους στο, ορμόνε στις ορμόνες και στο, στην ποιότητα του σπέρματος, αλλά αν πέσουμε κατά αυτό το limit, δεν υφίσταται αυτό. Οπότε, Σίγουρα αυτό που λέει έχει ένα υπόβαθρο αλλά αυτό πρέπει να κριτικάρετε δεν μπορείς απλά να το πετάς και υπάρχουν άπειροι ειδικοί χημικοί από πίσω χημικά. <laughs> ε, εννοείται ότι τα τεστάρουν για να ξανατεστάρουν για να είμαστε safe σαν καταναλωτές. Κάνουμε ένα μικρό πώ. Έδειχνα το κουνάγα το κουτάκι όχι γιατί είμαι τελείω καθυστερημένο, που είμαι. Και απλά ήθελα να κουνήσω το κουτάκι, απλά ήθελα να σου κάνω χίντ και θέλω να το πιάσει. Ότι αυτό που έλεγε κολλάει πολύ με, τα, με την ασπαρτάμι και τα soft drinks. Ότι ενώ έχουμε κάποια το στοιχεία. Το Έχουμε συζητήσει, το έχει ξαναπεί ο Χρήστο. Έχουμε κάνει φουλ, έχουμε καλύψει φουλ ε, ε, γλυκαντικέ ε, artificial sweeteners. Τα ελληνικά σήμερα είναι, δεν υπάρχουν καν. Ε, αλλά, ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι μπορείς να βρεις έρευνες που η ασπαρτάμε από μόνη της σε τεράστιες δόσεις, σε ποντίκια, in vitro, in vivo, ε, έχει κάποιες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, αλλά όταν μετά δούμε πόση ασπαρτάμι θα χρειάζεται να καταναλώνεις για να καταστραφεί η υγεία σου, είναι... Πρέπει να κατεβάζει και εγώ 400 κουτάκια εγώ τη μέρα. Το ίδιο και με το αποσμητικό. Δηλαδή, ποιο βάζει αποσμητικό πάνω από μία ή δύο φορέ τη μέρα, αν πάει, ξέρω εγώ, και γυμναστήριο. Κάτι τύπη στο γυμναστήριο, όπω κάνε μέσα στα ποδητήρια. Και... Απλά το χρησιμοποιούν λε και είναι κατσαριδοκτόνο 38 βαθμού τον Αύγουστο. Όντω δεν κάνει όμω. Δηλαδή δεν είναι απλά. Όχι, όχι. Είναι παντού από την τελευταία τρίχα στο κεφάλι του μέχρι το μικρό δαχτυλάκι του ποντίου, Είναι extreme. Οκ, okay, okay. εντάξει, του γάμισε ο και όλα τις έχουν μέσα. Ταξ, το ένα, το άλλο. Όλα αυτά τα σαμπουάν, τα... είτε είναι για τα μαλλιά, είτε είναι για το σώμα, είναι γεμάτα ανοησίες, τις οποίες δεν θες να πλησιάζουν καν το δέρμα σου. Πόσο μάλλον να τις... να τα λείφεις κάθε μέρα και να απορροφούνται από το δέρμα σου. που Μετά θα επηρεάζουν εντυπωσιακά την σου. Εγώ πλέον δεν πλένω. Να πω μία γρήγορα εγώ. Εγώ, απο... εγώ <laughs> Θέλω να πω τη μαλακία μου εγώ, εντάξει. Θα τα κομπιά από Νίκο Μπουλμπασάκο, λογικά. Εγώ ήθελα να πω τη μαλακία μου, η οποία όμως είναι ότι σκέψου το νοσίμπο περιβάλλον που δημιουργούν αυτά τα communities. Σκέψου εκεί τη μία φορά που ψιλοξεχνιέσαι και πλένει τα χέρια σου με το, με το τέτοιο στην ταβέρνα, που μετά μόνο και μόνο από το πόσο Έχεις κάνει associate το οτιδήποτε, ξέρω εγώ, σαπούνι, commercial με τεστοστερόνι και τα λοιπά, που είσαι εκεί και όλη την υπόλοιπη μέρα αισθάνεσαι ότι δεν μπορεί να σου σηκωθεί, δεν είναι αυτό, δεν μπορείς, δεν, δεν, δεν έχεις δύναμη, νιστάζεις που είναι τελείως. Ο Μάν παίζει να έχει αρκετά δύσκολη ζωή μερικές φορές. Σκέψουμε το νερό εκεί που πίνει τη, γουλιά και Τίποτα δεν κάνει ρε. Είμαι σίγουρος. Είναι, ξέρεις, όλα αυτά είναι απλά... Μια marketing φάση για να δημιουργήσει τρομολαγνία να είναι το manly figure, αυτός που, είναι, που έχει ξυπνήσει από το λίθαργο που μαστίζει την, την νεο... τους νέους και Είσαι. δεν θεωρώ ότι στην πραγματικότητα τα πιστεύει αυτά ρε φίλε. δηλαδή κάποια από αυτά τουλάχιστον yeah, γιατί, το είπε, και, γιατί είπε, είπε και, πριν ότι ε, νερό, αού, λέξεις και μετά άλλα πίνω νερό κανονικά δεν χρησιμοποιώ φίλτρο. Ναι, 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 το ακούω. Το ακούω και αυτό για το marketing. Γιατί ο, τύπος φαίνεται ότι έχει σκάσει για να πουλήσει φάση. Έχει σκάσει λίγο ανδρέα Ναι, ναι, ναι. Όλο look. Ναι, ναι, μπράβο. Μου αρέσει που το βρήκαμε όλοι αυτό. Το νιώσαμε. Εντάξει, οκ, ναι. Το, το έφερε. Ο Τέιτ ειδικά αυτό με τι ρόμπε το έφερε full. Με σαμπουάν. Η αλήθεια είναι. Αν θέλετε, μου λέτε να κάνω Κάποιο reel ή κάποιο αντίστοιχο βίντεο με τι πλένομαι και πώ. Και δεν χρησιμοποιώ ποσμητικά, Εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιώ ομοσμητικά. Και θα παρατηρήσει ότι ναι, όταν είσαι υπέρβαρο, όταν έχει περτάκι, όταν έχει πολύ περισσότερο ποσοστό λήπου, τότε τη δρώνει πανεύκολα, μυρίζει εύκολα. Ναι, γιατί έχει υψηλό ποσοστό λίπους. Όταν ρίξει το ποσοστό σου, θα παρατηρήσει ότι δεν τη δρώνει καν εύκολα. Χθε το κλαμπ δηλαδή... ήταν, επειδή ήταν φίσκα, και ήταν και Halloween εδώ τώρα. Θέλανε και Halloween εδώ στην Αγγλία ήταν σε κάποιες φάσεις, εντάξει, δεν μέσα και ήταν γυμναστήριο η μυρωδιά, αλλά ήταν μπρο μια τύπησα που ήταν 1,50 ξέρω εγώ, 30 κιλά και σκάει δίπλα και λέω δεν γίνεται να μυρίζει αυτή η τύπησα έτσι, λέω κάτι άλλο γίνεται. Λέω, λέω μυρίζω εγώ και απλά μου σκάσε τώρα. <σχεστήκα πάνε> και ήταν, extreme. <σχεστήκα πάνε> Τέλο πάντων, το πα σαν ανέκδοτο, ότι όσο πιο περισσότερο ποσοστό λίγο έχει, τόσο πιο πολύ μυρίζει. Εντάξει, αν είσαι χοντρέλα και δρώνει όλη μέρα και κάθεσαι στον υδρότα σου, ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Και το δε μυρίζει, αν. Δεν <laughs> μπρο. Τι δε μυρίζει, αν μια χαρά μυρίζει, μυρίζει και, και βρωμά. <gyez> Νομίζω είναι και εξελικτικό, Χρήστο, το να μην σου φαίνεται να. Το άσχημο ω ξέρω εγώ, οι άλλε ω δικέ σου να μην σου φαίνονται τόσο άσχημε όσο τον υπόλοιπων. Νομίζω είναι. μπορεί να εξηγηθεί και εξελικτικά, δεν το θυμάμαι ακριβώ. Σήμερα. Ο, όπως... και το, είναι και το άλλο που λένε φουλ είναι πρέπει να μυρίζει τον υδρότα σου και τις φερορμόνες σου. Ξέρεις, είναι το κλασικό, δεν το έχετε ακούσει. Όχι. φερορμόνες που είναι το κλασικό, μην χρησιμοποιείς αποσμητικά γιατί σταματάει τις φερορμόνες αυτό του ελκύει εδώ, αυτό εδώ. εδώ, δες εδώ. Καρδιά, εδώ μένει ο Βαλεντίνος ο Άγιος. <laughs> <laughs> Έχει γαμήσει 14 Λεβάρες. Ένα χρόνο χωράει τις πλύνες. Ω, μερικά φαίνει ο γάμισε, φίλε, γαμάει. Αλλά, <laughs> γιατί και είναι και τόσο top break από οτιδήποτε άλλο κάνουμε content wise που θέλει και <laughs> που θέλει ξέρω <laughs> εγώ. Ναι, ναι, ναι Έστω κάτι, κάποιο. Οκ, okay, είμαστε κύριε λέει, «Γάμισα». Αναβολική λοιπόν, μαρμίτα. Εντάξει, λοιπόν, αυτή τη φορά θα πατήσω πλέον και δεν θα μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε, το έχουμε. Το ύφο εδώ τελείω. Ή, ή, όταν πίνεις από το, από το γουλιά. βίκος στη γουλιά. Μην επ. Σύμα. Ναι, θα πληθείς όμως. Θα κάνεις τον μπάνιο σου. Μαλάκα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ε, αλλά δεν είναι αναγκαία τα προσμητικά. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορείς να τα αποφύγεις απευθείας. Το σαμπάν είναι το επόμενο βήμα, όπου μου λέτε αν θέλω να κάνω αντίστοιχο βίντεο για το πώς να, αντιμετωπ... να το αντιμετωπίσετε. Γιατί έχουν ουσίες που πηρεάζουν αντιτικά την ομονική μας ισορροπία. Αυτό ήταν το επόμενο. Μετά, κάτι που κάνουμε όλοι, η αναπνοή. Ο περισσότερο κόσμο αναπνέει λάθο όλη τη ζωή και κανεί δεν μα ενημερώνει γι' αυτό. Ακόμα και το πώ είναι σχεδιασμένο το πρόσωπό σου και η γωνία σου επηρεάζεται από την αναπνοή σου. Ακόμα και το πώ είναι το κεφάλι σου επηρεάζεται από την αναπνοή σου. Μερικοί δεν έχουν γωνίες και έχουν παραμορφωμένο πρόσωπο. Τελείωσε discrimination η φάση εδώ. Κάποιοι εδώ, αυτοί άσχημοι. Ε, ναι, ναι. Σκάει άλλο καρκινοπαθή, ξέρω εγώ. Είμαι κάποιον όγκο εδώ πέρα. Δα, με το στόμα. Γι' αυτό. Όχι, όχι, έχω. Το ξεχνιέσαι μια μέρα να πνίσει τη και γίνεσαι σαν τον γίγκατσαν. Κατευθείαν όμω. Που για λίγο, που ξαφνικά ανεβαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό, μεγαλώνει in real time. Οκ, τώρα δεν έχω. Ρε πέρα από το γεγονό ότι Εντάξει, το σώμα σου, αν ήταν τόσο χαζό, okay, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαμε τώρα, άμα έπνες λάθος. Οκ, okay, αν είσαι mouth breather, <σκυρίζει> και κάνεις έτσι, <σκυρίζει> και περπατάς, <σκυρίζει> και αναπνέεις τώρα σαν γαμό τη μάνα σου, οκ, okay, ναι, ίσως, ίσως, ίσως κάτι πάει λίγο λάθος, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει να είσαι ο man που σίγουρα πάει κάτι λάθο γιατί σκάσει και αναπνεί από το στόμα σαν mouth breather. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάποιο valid concern εδώ, χωρί να, το... να, βάζω την επιστημονική στάμπα μου πάνω σε αυτό το statement που μόλι quais... Εσύ, ο βλενογόνο τη μύτη δεν υπάρχει αντίστοιχο κομμάτι, δεν υπάρχει τέτοιο ε, στο στόμα και στου αραγωγού του στόματος Επομένω, καταλαβαίνω ότι μπορεί ας πούμε, να φιλτράρει το αέρα λίγο καλύτερα από τη μύτη ή κάποια άλλα πράγματα που θα μπορούσε να τα εξηγήσει κάποιο γιατρό. Αλλά είναι αυτό που είπε. Δεν, δεν, περιμένεις περιμένει ότι θα αλλάξει η τεστερόνη σου αν τον ίδιο αέρα τον μπαίνει από τη μύτη ή από το στόμα. Αυτό που λέω είναι το ότι σαν άνθρωποι, <κυρίζει> επειδή <κυρίζει> δεν ζουν όλοι στο echo chamber του που βάζουν ο άλλος που κοιμάται γκίμπ να πούμε για να αναπνέει από τη μύτη ότι αναπνέεις και από τη μύτη και εντάξει πρέπει να είσαι να είσαι Δηλαδή, για να αναπνέσει όλη τη μέρα από το στόμα ή κυρίω από το στόμα. Τώρα δεν ξέρω, εφιλά, αν, αν όντω αναπνέει ο περισσότερο κόσμο λάθο, αλλά evolution, από ένα evolutionary perspective, τώρα το fearmongering για το το μην αναπνέσει από, από το στόμα καθόλου, α πούμε, μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο έω πολύ. Έλα, ρε Μάγκη, εντάξει. Λοιπόν. Όσον αφορά τα κόκκαλα, ακριβώ επειδή αναπνέουν λάθο, η αναπνοή η σωστή είναι από τη μύτη. Αν αναπνέει από τη μύτη, έχει αποδειχθεί και βάση ερευνών πω ανεβαίνει Εντώστε. το στερόνι σου γιατί προωθεί την παραγωγή νητρικού. Άλλοι παίρνουν συμπληρώματα νητρικού χωρί να αναπνέουν από τη μύτη, χωρί να κάνουν το απολύτω βασικό. Νούμερο ένα πράγμα. Να αναπνέει από τη μύτη. Εκεί πέρα Επειτα, <laughs> άλλο... υπάρχουν όντω ε έρευνε πάνω σε αυτά που λέει. Α, οκ. Okay. Okay, για θέμεις. την παραγωγή νητρικού. Δηλαδή, γιατί, αυτό που έλεγε για τη φάτσα, α πούμε, για τα dental facial development. Σου λέει The impact of mouth breathing on dental facial development and concise review. Και στο οποίο εντάξει, προφανώ τώρα δεν έχουμε. Σου λέει στο τέλο ότι. Λέει mouth breathing is a common deleterious oral habit among children. During the growth period, mouth breathing may negatively affect dental facial development if not corrected in time. Αλλά εδώ σου λέει mouth breathing, ότι είσαι mouth breather. Όχι ότι ναι, μέσα ρε, στη είναι. μέρα κάθεσαι στο PC και, 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 έχεις χαζέψει λίγο και κάνεις και να πνέεις λίγο από το στόμα. Και σε ποια φάση της ζωής σου αυτό είναι, πάλι. αυτό είναι σε developing, σε παιδιά δηλαδή σου λέει όταν μεγαλώνουν okay, okay. τα παιδιά δηλαδή είναι, που είναι κάποια παιδιά τα οποία όντω έχουν κάποιο θέμα και είναι mouth breathers και είναι έτσι. Ε, ε, Επίση, το, το facial structure σου όταν φτάσεις μια ηλικία δηλαδή η δομή του προσώπου και των κοκάλων σου δεν θα αλλάξει, δεν αναπτύσσονται τα κόκαλα. Ε, τώρα, εάν φτιάξει για παράδειγμα την οδοστοιχεία σου, π.χ., αυτό είναι κάτι μεγάλο το οποίο μπορεί να κάνει. Έχεις βάλει κάτι εξωτερικό, ένα εξωτερικό ερέθισμα και έχει αλλάξει. Ε, η δομή τέλο πάντων του στόματό σου. Εκεί μπορεί να επηρεάσει το πώ φαίνεται λίγο το πρόσωπό σου, αλλά από εκεί και πέρα το κρανίο σου έχει δημιουργηθεί τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής σου και έπειτα σταματάει και μένει στάσιμο και από ένα σημείο και μετά όταν αρχίζει αν αρχίζει κάθοδος ε, τον, ή οστεοπόρωση ε, αρχίζουν, αρχίζ, αρχίζουν και μεταβολίζονται δηλαδή <coughs> τα οστά ναι εκεί πέρα το facial structure μπορεί να αρχίσει να πέφτει αλλά αυτό δεν συνδέεται με το breathing που λέει με το πως αναπνέεις που λέει ο μαν εδώ πέρα Ωραία. και σκάμε τώρα με τους αριθμούς ότι Ευάγγελο yeah. was right. καλά. Yeah. Ε, sorry, yeah. πήγα να κάνω τα αστείο, δεν έβρισκα το όνομά του, τα γάμισα λίγο. Κάτσα να σκάσω πάλι με τον πάσμο. Πάμε λοιπόν και με του αριθμού. Yeah. Other studies suggest that the prevalence of habitual mouth breathing without clear, clear signs of airway obstruction, δηλαδή το Πόσο κόσμο αναπνέει από το στόμα του, πρώπελ από το στόμα του, δηλαδή mouth breather, όχι αναπνέουμε στη μέρα λίγο από το στόμα, είναι ε, μεταξύ 9 και 10%. Ε, αλλά σου λέει γενικά το mouth breathing, το οποίο το κοιτάνε από ό,τι βλέπω στις έρευνε. Γενικά, σαν condition, πέρα από το ότι είναι complex, ε, πολλές φορές έχει να κάνει και με θέματα με τη μύτη που είναι μπλοκαρισμένη, που έχεις κάποια αρρώστια, που έχεις ε, κάποια υπερτροφία μέσα στη μύτη, που δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις κάνει απαραίτητα εσύ λάθος μαθαίνοντάς το. Γίνεται και αυτό, όπως είπαμε, δηλαδή 9 με 10%, και αυτό και εδώ μιλάμε ε, κυρίως για παιδιά. Δηλαδή, οι περισσότερες έρευνες που βλέπω είναι και για παιδιά. Εντάξει, από εκεί και πέρα... Ναι, σε καμία περίπτωση το πώ παρουσιάζεται από αυτόν τον κύκλο ανθρώπων το αναπνέει λάθο. Τσάνσε are ότι δεν αναπνέει λάθο. Εκτό αν όντω έχει κάποιο θέμα με τη μύτη σου και αναπνέει από το στόμα. ή αν κοιμάσαι πολύ περίεργα. Το να κοιμάσαι λάθο και να αναπνέει κυρίω από το στόμα ε, όταν κοιμάσαι και να ροχαλίζει, εκεί μπορεί όντω να υπάρχει κάποιο point. Οκ. Okay. Τα ζώα, ακόμα και πολλά ζώα να από τη μύτη. Όταν είναι άρρωστα, ορισμένα ζώα να από το στόμα. Είναι δηλαδή αυτά, δεν τα γνωρίζει κανεί, δεν θα τα λέει κανεί. Οφείλω να σα τα πω. <laughs> ε, και, <laughs> και, άλλο... και τα ζώα όταν αρρωσταίνουν, του βουλώνει η μύτη. Τρομερό. Δεν έχω έχει αρρωστήσει ποτέ κανένα άνθρωπο που να σε βάζει. Α, φακ, δεν μπορώ να μυρίσω ή να φάω για αυτέ τι μέρε. Είναι βουλωμένη η να φαω για αυτα τι μερε ειναι βουλωμενη η μυτη μου. Και, και παίρνω κάποιοι από εμά είμαστε θυμμένοι μπρο στη μαλακία το δεξάρι. Το, το, το Πλήρω. Πρέπει να γίνει εγχείρηση αυτή όμω. Ναι, πρέπει μωρέ. Σαν το Frank αυτό. Ναι, yeah, It nice. will solve itself, άρα επί Φρανκ. Έφυγε ο Frank, <το> τελείωσε <laughs> όντως. Ναι, αλλά ξέρεις, γουστάρουμε να, φτιάχνουμε τις ε, να τις κάνουμε πιο πλούσεις. Ναι, ναι, Μάγκε. Εμείς είμαστε την άλλη πλευρά, μπρο. Τι ρολόι φοράς, μαγκά, γιατί τελευταία φορά που κοίταξα, δεν φοράγεις καν ρολόι. Όπου θα παρατηρήσετε, είναι όταν αναπνέει από τη μύτη, είναι διαδικασία. Παίρνει 3-4-5 δευτερόλεπτα. Γνωστή διαδικασία. Και σε κάνει να πιο συνειδητά. Και γιατί το λέω αυτό, θα σε βοηθήσει και με έναν άλλο τρόπο. Θα σε βοηθήσει και με τον τρόπο ότι θα, ότι θα μειώσει το στρε σου. Θα μειώσει την κορτιζόλ σου. Και είναι βασικό παράγοντα γιατί αν έχει υψηλό στρε, αν έχει ψηλή κορτιζόλη, ρίχνει το στερόνι. Οπότε αναπνέοντα σωστά, παίρνοντα τον έλεγχο του σώματό σου, παίρνοντα τον έλεγχο τη ζωή σου, παίρνοντα τον έλεγχο τη αναπνοή σου. Και ανεβάζει άμεσα. Μόλι πήρα τον έλεγχο τη ζωή μου. Αλλά. Λοιπόν, φτάνει. Δίαιτα τώρα. Τραπεζικό λογαριασμό. <laughs> Μαλλιά! Ακριβώ αυτά την ώρα που το έβλεπα, λέω για φαντάσου μια μέρα που θα αναπνεί, που θα πάρει τη βαθιά να σε αυτό και όλα θα φτιάξουν. Και καταλαβαίνει εκεί ότι σου να μέσα θα βγει στο Μάτριξ με το που αναπνεύσει για πρώτη φορά από τη μύτη. Κοίτα. <σχει> και, η ο... ψυχολόγο. <σχει> <σχει> ε, δύο βαθιές ανάσε των 50 ml από το φαρμακείο. δεν είναι που τι παίρνει το φαρμακείο αυτό που τη γράφει ο γιατρό. Που στο τέλο σου πουλάει ανάσες, Ξέρει που δεν το, δεν το έχει πολύ σκεφτεί με το ότι προσπαθεί να σου πουλήσει και σου πουλάει ένα κουτί που βάζει στην yeah. πίτση μέσα και αναπνέει και ε, Αλλά να πω, ρε φίλο ότι κοίτα, δεν είμαστε καθόλου ενάντια ούτε στο, στο personal development, ούτε στο yeah, αυτό yeah. που είσαι να ζήσει στη στιγμή ή να σταματήσει και να πάρει μια βαθιά ανάσα και να πει: okay, είμαι present στη στιγμή, κούτουλο κούτουλο απλά η ιδέα του ότι αναπνέεις λάθος, τόσο καιρό το κάνεις λάθος. Βέβαια, συγγνώμη, κάνω τώρα λίγο κάτι ADHD ελιγμούς. Μπορώ να καταλάβω και πώς κάποιος κόσμος βοηθιέται από αυτό, γιατί σου το παρουσιάζει πολύ εύκολα. Σου λέει, κοίτα, να. Ήσουνα... γιατί όντως υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι στεναχωρημένος, που δεν, δεν κυνηγάει τα όνειρά του κτλ, κτλ, κτλ. Και σου λέει, κοίτα, τόσο καιρό έκανες αυτό το πολύ απλό πράγμα λάθος, και γι' αυτό έχει πάει έχει πάει και το Red Pill Community, Ξεκίνα να παίρνει τι ανάσες σου, είσαι in control, είσαι το ένα ή το άλλο και λε: Α, οκ, okay. τώρα όντω το νιώθω, θα πάω να τα γαμίσω όλα γιατί έκανα εκείνο το ένα πράγμα λάθο και τώρα δεν το κάνω πια. Οπότε μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, μην είσαι loser, do your shit και δεν χρειάζεται να το, να το κάνει επειδή σου είπε ο μάνα να βρει από τη μύτη. Real life advice. Realize, realize, realize. Μπομπομπλατ. Νίκο Βουλμπασάκο. Δεν ακούμε. <laughs> δεν <ακούμαι. laughs> Σε κάνει να νιώθεις κανατό σου, mm. παίρνω λόγο σου, παίρνω στον λόγο της αναπνοή σου. Και αν βάζεις άμεσα την αλλά και ε, μειώνεις την κορτιζόλη. Οπότε πάλι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Το στρες είναι σημαντικό να το μειώσεις από πολλές απόψεις. <laughs> <laughs> και από αυτήν που ανέφερα Έχει πάει, πάει στο, πάνε. στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογία Χρήστο Σίτα με τον Επίκουρο καθηγητή. <laughs> Εδώ με τον ντουμάνιο. Εντάξει, ρε, απλά με στρε, στρεσάρεσε τόσο. Μη στρεσάρεσε, ρε, τσίλα, ρε. Χαλάρεσε, γιατί αγχώνεσαι. Ναι, μια χαρά θα είσαι. 50 ευρώ. Φνοή Πάμε. Ζήσει, είναι, το να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αλλά και να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε τομέα τη ζωή σου. Να έχει ελευθερία. Γιατί, γιατί αν δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητο, δεν είσαι οικονομικά ελεύθερο, γίνει κάτι κακό χαλάει τα μάξι σου. Δεν έχει χρήματα στην άκρη. Δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητο. Σε παίρνει από κάτω. Την πατά. Και περίμενε, το στέλνει. Περίμενε, αυτό... περίμενε. Πότε φτάσαμε στα οικονομικά ή απλά το ανέφερε. Ναι, ναι, ναι. Ή... Έχασα κάτι εγώ. Πήρε το τρένο που πήγαινε για Αθήνα και απλά βγήκε Ιταλία με κάποιο τρόπο. Άλλο πίνει, άλλο κλάνει. Κλασικά εδώ. Γίνει κάτι κακό. Χαλάει τα μάξι. Αν... Αλλά και να έχει τον απόλυτο και από αυτήν που ανέφερα με την αναπνοή να ζει συνειδητά. Και okay, αναπνοή, έχω, αναπνοή τρόπο, εδώ. Αλλά και να έχει από τον απόλυτο ελεύθερο σε κάθε τομέα ζωή σου. Να έχει ελευθερία. Γιατί, Γιατί Πα... π. Π. αν δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητο, δεν είσαι οικονομικά ελεύθερο, γίνει κάτι κακό. Χαλάει τα μάξι σου. Δεν έχει χρήματα στην άκρη. Δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητο. από, από καρδίτσα καρδί, έφυγε όλα δεξιά. Ναι, ε, ναι, που εμφανίστηκε που δεν είναι, κατάλαβε και ο ίδιο πω. Που κοιτάει μπροστά και λέει: γιατί το βλέπει ότι. επειδή το κάνει όλο on one-take. Ναι, ναι. Βλέπεις Πάμε και... εδώ! Ναι, 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 ναι. Συνέχισε, λέει. Πε το. Αλλά καλά κάνει και ο άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που κάνει. Που εντάξει, θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά όπω και με όλου content creators, θέλει αυτό το grind συνέχεια content content. Ξέρει. Δεν σου λέω ότι θα γίνει ο νέο. Ε μέγα superstar τη Ελλάδα, αλλά αν το συνεχίσει και το κρατήσει για ένα-δύο χρόνια σε αυτό το μοτίβο και εντάξει, ανεβάσει και το production value και λίγο φτιάξει και τα freestyles, δεν μου φαίνεται, δίσκο... δεν μου φαίνεται απίθανο να πετύχει η πρόπερλη. Και το είπαμε και πρώτη. Και αν αποτύχει, δεν θα τον θυμάται κανεί και δεν θα τον θυμάται κανεί αυτό που είπα, γιατί ποιο ακούει μέχρι εδώ είμαστε. Στη... Μια ώρα μιλάμε τώρα. Μπομποκλάτ. Και το στρες αυτό πραγματικά και η καταθλιπτική τάση που μπορεί να σε βάλει, το downward spiral να παίρνει την κάτω βόλτα. Δεν θες να βρεθείς μια τέτοια Σε γάμιση. Σε διέλυσε. Αν δεν έχεις λεφτά, guess what, τα πράγματα θα είναι δύσκολα, μάγκα. Και ακροατές έτσι χεσμένοι. Ευτυχώ που δεν ξόδεψα τα 3 εκατομμύρια που έλεγα να ξοδέψω σήμερα. Νομίζω ότι θα ήμουν το ίδιο άνετο χωρί λεφτά. Το 2023 στην Ελλάδα. Οπότε είναι καλό να έχεις τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε τομέα ζωή, ακόμα και οικονομικά, για να μην σε επηρεάζει τίποτα. Διάβασα και τη στοική φιλοσοφία, όταν διάβασα. Εγώ... Τα κλασικά ρε, που, το, που έγιναν έχουν γίνει όλα Gentrified. Σκέψου, σκέψου πώ αισθάνονται αυτοί που πραγματικά διαβάζανε ε, ναι, φιλοσοφία, ναι. που διαβάζανε. Στοίσισμ και αου. Πρόπερλι όμω. Σκέψτε μου, ήσασταν ο Ρόμπερτ. Ο Ρόμπερτ Γκριν τώρα. Ο Ρόμπερτ Γκριν, όπω τα λέγανε και κάποιε. Ναι, τη Laws of Power. Το βλέπει, πηγαίνει στην παραλία και το βλέπει 50 stories και 100 άτομα να το διαβάζουν. Άρα Καλό είναι, ναι. ναι, okay. δεν θέλω να είμαι ο, ξέρεις, ο, πώς, ο hipster, bookster, δεν ξέρω πώς το διάλογο λέγεται, αλλά έχει γίνει πια, ειδικά, ο στοικισμός, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ ωραία φιλοσοφία όντω. Ξέρεις, έχει μπει αυτό το community του Red Pill slash Grinding, που αν τους βλέπαν οι στοικοί θα τους φτύνανε ε, στα περισσότερα που λένε, ενώ δεν θα συμφωνούσαν σε καμία περίπτωση, αλλά την έχουν πάρει, την έχουν, έχουν αλλάξει το, το context αυτών που είχαν πει και πιστεύαν οι στοικοί και ξέρει, το πλασάρουν είναι παντού και σκάνε full video. The Sigma Stoic, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο τώρα, που είναι αρκετά cringe και δεν εμβαθύνουν καθόλου στη φιλοσοφία και στον άνθρωπο που τα, που τα έχει γράψει και σε ποιο κόντεξ τα έγραψε. Και είναι αυτή η συνεχή αναπαραγωγή στο, στο YouTube. Που, εντάξει, από την άλλη, <coughs> μπορεί να πει κάποιο, OK, υπάρχει τουλάχιστον γίνεται mainstream η φιλοσοφία και κάποιο που μπορεί να το δει μπορεί μετά να εμβαθύνει περισσότερο και να θέλει να το ψάξει. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ιδιαίτερα η αλήθεια είναι. Έχει γίνει, έχει γίνει εντάξει, γίναμε τώρα και αυτό το podcast, αλλά γάμισε. Έχει, έχει, γίνει full, ναι, full mainstream και έχει, έχει καθίσει κάπως και έχει γίνει αυτή η μίξη με το, με το Red Pill Community το οποίο δημιουργεί ένα ένα περίεργο μείγμα που άλλος ακούει κάποια πράγματα που είναι σωστά, δεν τα ερμηνεύει ακριβώς όπως θα έπρεπε και τα μπασταρδεύει μετά και ο κόσμος μετά μαθαίνει το στοικισμό σε αυτό το μπασταρδεμένο βερσιόν. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά είπα αυτό που είπες. Όπως έχει, ο, όπως, έχει πει, ο, και ο Χρήστο, ε, υπάρχει τρόπος να... Υπάρχει τρόπος. Κάποιοι που κάναν communicate κομμάτι γύρω από το, γύρω όπω στοικισμό όπως ο Daily Stoic Έγιναν και αυτοί πιο mainstream με τα χρόνια, mm. αλλά αυτό ήταν ο τρόπο επειδή μου και να προσεγγίσω ένα μεγαλύτερο κοινό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται, ξέρει, να βαφτίζεις ε, στο οικισμό οτιδήποτε θέλει, μια μερίδα νεαρών αρσενικών να το ακολουθήσει και να έρθει και να ακολουθήσει αυτά τα οποία λες και κάνει και να βγάλει χρήματα από αυτό. Πάλι να απλοποιήσει τα λεγόμενά σου για να πιάσουν μεγαλύτερο κοινό και άλλο να το βαφτίσει στο κοινό επειδή αυτό πουλάει τώρα. Όπω είπε και ο Τάκη Τσάν όταν τον ρώτησε αν πιστεύει στο Θεό. Υπάρχει Θεό, το λέω εγώ. <συστηνή> Πρώτη φορά γιατί στο κύβλο μου μου αλλάξει τη ζωή. Γιατί σου επιτρέπει να καταλάβει πω δεν είναι το τι μου συμβαίνει, είναι το πώ αντιμετωπίζω τα πράγματα. Πάρε τον λόγο τη αναπνοή σου, μείωσε το στρες σου, γίνει οικονομικά ανεξάρτητο. Σημαντικά όλα αυτά. Και... Με... Ε... Ανέφερα... Α, α, πιτά... εδώ, Αν το Τελείωσε το freestyle εδώ. Βαρέθηκε κι αυτό. Αντίρρηση uh, το transition. <laughs> <laughs> σου γίνει οικονομικά ανεξάρτητο. Σημαντικά όλα αυτά. Ρε. Και ανέφερα αρκετά πράγματα. Το τελευταίο που θα πω σήμερα. Εντάξει, για... τώρα δεν χρειάζεται να πούμε. Γίνει οικονομικά ανεξάρτητο. Ναι, προφανώ. Αυτό το βίντεο και είναι χίλια ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε και εσεί τη γνώμη σα κάτω στα κόμματα ότι πιστεύετε θα βοηθήσει του ερώνε σα. Το τελευταίο που θα πω για αυτό το βίντεο είναι ο ύπνο. Ω, ο έχω σκάσει ώστε... και με νέα data τώρα, για πάμε. Πάμε λίγο. Στάρει πολλά πράγματα. Εκτενώς, και εσκεμένα. Είχα δοκιμάσει πώ λειτουργώ με 6 ώρε ύπνου, με 6,5 ώρες ύπνου. Γεννή. Αυτό το είδαμε καθόλου, αυτό το, 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 το study, το γνωστό. Ε, ναι, ναι, ναι. Global case study of Evangelo Tsalini. 6 versus 6 and a half hours of sleep. <laughs> Καλά, <laughs> γίνεται <laughs> ακόμα χειρότερο μετά. Δεν ήταν yeah. καν case study, yeah. ήταν study. Τέκαρε, τέκαρε. Θέλω μετά να σχολιάσεις. Δεν λειτουργούσε. Δεν ήμουνα. Να είχα δοκιμάσει πώς, πώς, λειτουργώ με 6 ώρες ύπνου, με 6,5 ώρες ύπνου για ένα χρόνο, όταν ήμουν φοιτητή. Δεν λειτουργούσε. Δεν ήμουν πολύ παραγωγικό, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ τόσο πολύ. Ε, θα μπορούσα να πω πω μου ανέβαζε και όλα στην κοριτζόλη και μου μείωνε το εστερόνι. Έχει μεγάλη σημασία να κοιμόμαστε αρκετέ Το γνωστό φορητό φορ, εργαστήριο που είχε ο Μάν. Ε. Ναι, 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 αυτό σκεφτόμουν ακριβώ που είχε το λαμπ δίπλα και του παίρνει το αίμα και το ξαναγυρίζει και το ξαναμετράει. Θα ήθελα πολύ να δω τα, τα methods της, του case study <laughs> και, και, τα assessments που χρησιμοποιηθήκανε για το... Αλλά, για yeah, okay, yeah, ακούσουμε. Και η κορτι... Yeah. να πω και κάτι, γιατί την έχει αναφέρει 500 φορές στην κορτιζόλη, ρε παιδιά. Δηλαδή, η κορτιζόλη, ρε Μάικα, όταν πας στο γυμναστήριο δεν ανεβαίνει τέρμα. Ενώ είναι απαραίτητη για να γίνει και το muscle breakdown, ενώ μην την δαιμονοποιούμε... Πρέπει να είμαστε συνεχώς αναβολικοί, πρέπει να Υπάρξει ο καταβολισμό, να υπάρξει η διάσπαση για να υπάρξει σύνθεση και σύνθεση και παραπάνω από, ε, ε, από τον καταβολισμό, ώστε να έχει μετά μικρή μάζα. Οπότε η κορτιζόλη είναι και αυτή σημαντική να υπάρχει. Anyway. Ναι, ναι, αυτό σου λέω ότι γενικά στη ζωή σου απλά, ρε φίλε, εκεί θα να, 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 να σου θέσω και το εξτρά το ότι να μιλήσω κατευθείαν εδώ στον Ευάγγελο του φίλου μου, που θα πηγαίναμε άντα για καφεδάρα mm -hmm. με Ευάγγελο, εγώ το λέω ξεκάθαρα, mm -hmm. ε, ότι, ρε μπράδερ, άμα είσαι όντω about your shit και θα κάνω και θα ράνω και θα τα γαμίσω όλα, σαν άντρα, σαν γυναίκα, σαν οτιδήποτε, έτσι, 2023, έτσι σας πήρα, cancel my nuts, cancel these nuts, aka okay my nuts, ε, θα έχεις πολύ στρες στη ζωή σου. Δεν γι... Προφανώς προσπάθησε να το μανατζάρεις όσο μπορεί καλύτερα και αού, άντεξε και κάνε και ράνε, αλλά εάν έχει υψηλού στόχου και θέλει να κάνει τη φάση σου, να έχει impact, να έχει μια δουλειά, να βγάλει λεφτά, να κάνει το ένα το άλλο, έστω και αν καταφέρει να το κάνει σε κάποια φάση passively, μέσω οτιδήποτε, πε ότι είσαι. Ότι, ότι κάνεις τρομερά investments, ότι κάνεις, ότι πάρεις σπίτια, μέχρι να φτάσεις εκεί θα έχεις άπειρη κορτιζόλη, άπειρο στρες, θα επηρεαστεί ο ύπνος σου, ξέρεις, it's part of, it's part of the, the path και the placebo life that you are promoting, ουσιαστικά. Συμφωνώ. Ε, hey, και hey, παράτατα τώρα, ζήτα λεφτά του γονεί σου, be based. <laughs> Που μπαίνει και η μάνα μου τώρα εδώ με λεφτά και φαγητό. Έτσι <laughs> μεγάλωσα <laughs> εγώ. Γι' αυτό σα το λέω αυτό. Να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρε. Πρέπει να κάτσει να το ελέγξει, να το να δει πόσε ώρε είναι καλέ για σένα. Αλλά ο ύπνο είναι σίγουρα ένα πράγμα να προσέξει. Τα τέσσερα κι άλλα. Τέσσερα κι άλλα πώ είμαι στι 7 ώρε. Πώ είμαι στι 7 και 4. 7 ώρε και τέταρτο, Πώ είμαι στι 7 ώρε και 30 λεπτά. Yeah. Για την πλειονότητα του χρόνου νόμιζα πω ήμουν ατέλεια στι 7 ώρε και ένα τέταρτο. Ήταν το κατώτατο καλό που άντεχα. Θα έλεγα για πάνω από 5 χρόνια έχω μείνει σε αυτέ τι ώρε και θα σα παρατηρήσω θα και θα σα πω ότι. Φίλε, αυτό ο τύπο μπορεί να τον πει, αν βάλει οτιδήποτε σε γράφημα. Δηλαδή μπορεί να, μπορεί να είναι χωρί τίποτα. αλλά δηλαδή ένα γράφημα να του δείξει να πηγαίνει μια γραμμή πάνω-κάτω και να του δείξει μια συσχέτιση. Μπορεί αυτό oh, να γίνει yeah. τι, θα είναι σε βάση να nice. τώρα εκεί τώρα που λέει Α, κοιμήθηκα 7 ώρε και ένα τέταρτο όταν ήμουν φοιτητή. Τώρα. Δεν φαντάζομαι ότι ο δεν κοιμήθηκε ένα χρόνο. Ντάν, 7 το και Το μέτραγε. Τέ, το μέτραγε, το ξύπναγε κάθε μέρα. Λόγγινγκ. Εντάξει, αν το έκανε έτσι, σου δίνω κόλλο, μια χαρά. Μα διέλυσε. Μα Αλλά. Ρε, brother, κοίταξε 7 ώρε κοιμόσου cool, να. Ενώ παρατήρησα. Όταν κοιμόμουν λιγότερο από αυτό, λιγότερο από 7 ώρε, παρατηρούσα αυξημένη όρεξη. Το οποίο ήταν κακό. Γιατί μετά σε κανένα okay. περισσότερο, βάζει περισσότερο λίπο, μειωμένη λίγο συγκέντρωση. Ή yeah, μπορούσα να κάνω πράγματα, Λεύτε. Yeah, αλλά yeah. μειωνόταν yeah. η συγκέντρωση. πραγματα αλλα τύπο τωρα τιποτα κανει λε και είχε ανακαλύψει κάτι και είναι σε φάση. Ό, όταν κοιμόμουν λιγότερο, αισθανόμουν χειρότερα, ρε. Εννοτάξει, ρε, brother, Okay. Nice. Λίγνες. Τι περίμενε. Δηλαδή, και σκέψω ότι και το 6 ώρες και το 7 που λέει, φαντάζομαι ότι ήταν 6 και 7 ώρες στο κρεβάτι. Ότι mm. πήγα στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και εκείνη την ώρα σηκώθηκα, που μπορεί να ήταν 5 και 6,5 ώρες ύμνος όλο αυτό. Η έντρωσή μου από το ένα στο άλλο. Και είχα χρόνο έτσι ασυνείδητο να μην κάνω τίποτα, δηλαδή έχανα λίγο χρόνο. Όταν πήγα στις 7 ώρες πλάσι, 7 ώρες γεντέρωτο, είχα καλύτερο έλεγχο. Αλλά όταν πήγα στις 7 ώρες και 45 λεπτά ήταν που ένιωθα καλύτερο από όλα. Οπότε γενικά όσο έχω πάρει. Τις Τι μέρε που έτρωγα φαγητό και έπινα νερό, πετούσα μαλάκε. Πραγματικά. Σε σύγκριση με τι μέρε που δεν το έκανα. Καλά, όταν άρχισα να γράφω με τα χέρια αντί για με τα, πόδια, η γραφή μου βελτιώθηκε γάματα. Ρε, ξεκίνησα να παίρνω το αυτοκίνητο για να πάω κάπου. Το έκανα στο 1 δέκατο τη ώρα. Τρομερό. Wow. Εντάξει, ο τύπος στο τέλος το... <Κι> ήταν... Εντάξει, κόφτω στο 8 λεπτά ρε μπρο, μια χαρά θα είσαι, ενώ το YouTube δεν θα σου πει κάτι. Δεν χρειάζεται τώρα το rambling εδώ. Τώρα. ο man που πετυχαίνει στην πλατεία το βράδυ, που είσαι με τα παιδιά στην πλατεία και είναι αυτός ο τρελός που έχει σε κάθε γειτονιά και sky, αλλά δεν είναι τρελός τρελός, είναι απλά ένας man ο οποίος έχει και μια οκ okay δουλειά και sky και σου λέει, σου λέει πράγματα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Παρατηρήσει μια τάση ότι όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Τα τελευταία κοιμάμε 7 ώρε και 45 λεπτά. Εκεί πέρα βρίσκομαι. <συσχελίδι> ε, τα έχω τεστάρει όλα. Τα έχω τεστάρει όλα. Για, πολύ και, για, τον, για τον μέγιστο καιρό όμω βρισκόμουν στι 7 ώρε και 4. <συσχελίδι> αλλά έχω καταλήξει πλέον πω είναι ακόμα περισσότερο, λίγο καλύτερο. Δηλαδή τώρα κοιμάμε πλέον 7 ώρε και 45 λεπτά. <συσχελίδι> και έχω παρατηρήσει συγκέντρωση στο πικ όλη την ημέρα. Φυσικά έχει διατροφή. Θα πω λίγο και διατροφή. <συσχελί> αλλά έχω παρατηρήσει πω <συσχελί> <συσχελί> ο ύπνο μου όταν βρίσκεται στι 7 ώρε και 45 λεπτά. Είναι και οι ορμόνε μου στο πικ, η κορτιζόλη μου στο χαμηλότερο. Το, γνω... το γνωστό. Η, το μου στο μέγιστο. Η συγκέντρωση και η παραγωγικότητά μου. Το πώ νιώθω, η υγεία, η διάθεση. Θα δώσω respect τουλάχιστον στο, ότι εδώ ναι εντάξει, θα απλά λέει λέξει. <laughs> Αλλά εντάξει, τουλάχιστον πουλάει τον ύπνο, α πούμε. Εντάξει, <laughs> τουλάχιστον οι τρει που θα το ακούσουν αυτό και θα το θα πούνε nice. και okay. τον ακούω το Μάρ, θα... θα γίνει λίγο καλύτερη η ζωή του σε ένα κομμάτι, at least. Η δεξιά μου, στο απόλυτο πικ, στην απόλυτη κορυφή στη διάρκεια τη ημέρα. Και έχω και καλύτερη συγκέντρωση από το ένα πράγμα που Υγεία, αγάπη, εκτυχία. Ναι, δεν κάθομαι στη μέρα, κοιμάμαι, σκεδάλε, το TikTok. Όχι. Μπορούμε! Το πρώτο πράγμα από το πρώτο λεπτό τη ημέρα μέχρι το τελευταίο, να νιώθω καλά, να νιώθω ιδανικά. Α <σά <seats> <ladle> Να λάμπει το μάτι μου, να έχει φωτιά μέσα. Αυτό σχετικά με τον ύπνο και το τελευταίο. Σχετικά με τη διατροφή, το οποίο παρελθόν μου ξεφύγει και μιλάω τόσο για τη διατροφή. Τρελό. Αυτό που σου διατροφή είναι να μην αποκλειστικά πρόχειρα σκουπιδοτροφέ. Γιατί δεν τρώσει μόνο αυτά, αντίστοιχα θα είναι και το μικρό Μην είσαι κακό, μην σκοτώνει ανθρώπου. Εντάξει, το κρεβάτι σου. Εντάξει, ναι, συμφωνώ με το. Τελειώσαμε αυτό το βίντεο. Φτάνει. Το, ο εδώ ο Μάνι τελείωσε το βίντεο. Αδερφέ μα, να είσαι καλά, αδερφέ μα, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Και... Όντω. Όντω, ναι, ε, πάμε στο επόμενο. Το, θα λέγεται τι αποφεύγουν οι ενεργοί Ναι, no ναι, ναι, ναι εντάξει, πάμε. Speed run τώρα, φρίξ. Blast. Δεν θα κοιμηθούμε. Α, εσύ θε να κοιμηθεί. Μπορούμε να το λήξουμε και εδώ. Έχουμε κάνει αρκετό ρυά. Έχουμε δώσει full πόνο. Απλά έλεγα hey. έτσι μορένα για <χε> τον το, το δρόμο. Θέλει τώρα η Αθηνά, δεν θέλει. δεν μπορεί τώρα και η Αθηνά, μωρέ, θέλει. Ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Τσιαλίξε Βάγγελος εδώ πίσω με ένα ακόμα βιντεάκι. Θέλω να μιλήσω σήμερα, σα λέω καθημερινά, κάνω αρκετό περιεχόμενο. Σα λέω όλου του τρόπου να γίνετε κομμάτια. Τι κάνω εγώ, τι έχει δουλέψει για μένα, τι μου φάνηκε χρήσιμο. Κάνω αυτό, τρώω εκείνο, κάνω το πρακτικό φάσινγκ τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Τρώω like στο το κομμάτι τη ημέρα, πίνω το αγαπημένο την πρωτενη μου. Τρώω το κόλτα μου. Κάνω τι δύο τρέτε κλέ που μου την εβδομάδα. Α, είναι μινιμαλιστή ο man. Man. Είναι Mike manager φάση. Είναι ε, κοινό body περισσότερο. Ε, ναι, το... να το... ναι, μου βγάζει για γκρικό γκάλαχερ λίγο για μένα. Γιατί κοινό body ήταν full στο. Ε, Ακριβώ αυτό που είπε βασικά, κάτσε λίγο. Γιατί αυτόν τον καιρό κάνω κάτι extreme deep dive. Ειδικά Νέα Υόρκη ήταν γάρα και compilation σε cope destiny για κοινό body και αλφα destiny. <laughs> παίζει να, είναι, να, το, να έχει κοπιάρει αρκετά τη φάση. Ναι, τα selfie videos αυτά <Μιμά> και από ό,τι έχω δει κάνει καλυστένη, κάτι βαριέ προπονήσει πολυεθνικέ μόνο, δύο-τρεις φορές την βδομάδα. Νομίζω κάτι τέτοιο κάνει. Άρα δηλαδή textbook και Ναι, 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 textbook. Α, και παίζουν και κάποια βίντεο που βάζει και βάζει την κοπέλα του. Και ξέρεις δείχνει, που είναι νομίζω και αυτό textbook εκείνο body, φάση. Α, mm. εντάξει. Για κάτσα να δούμε. σας λέω όλα αυτά. Αλλά δεν σας λέω συχνά τι να αποφύγετε για να γίνετε κομμάτια. Γιατί πολλές φορές Επιτέλους δεν είναι μάθω. το πόσα πράγματα κάνουμε. Η επιτυχία εξαρτάται από το να κόψουμε και τα περιτά. Δηλαδή μερικές φορές κάνουμε υπερβολικά πολλά και πρέπει να ξεκινήσουμε να τα κόβουμε αυτά. Πολλοί κόσμοι τον πατάει έτσι. Κάνει μερικά λάθη Δηλαδή αντί να κάνει. Και από πίσω παρατηρήστε τι κοπέλε που βγάζουν φωτογραφία στη θάλασσα μπροστά, που είναι εκεί για κάποια ώρα, τι βλέπετε. Ναι, ναι, τελείω, τελείω αυτό και Το σωστό το... 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 Το βήμα κάνει το λάθο βήμα που τον Κρήτη. θέλει πίσω. Τελείως. Οπότε, για να είναι όλα τα βήματα όμω στην ίδια κατεύθυνση, στη σωστή κατεύθυνση, προ το αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των πράξεών μα σε μεγαλύτερη εικόνα για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα όταν γίνουμε κομμάτια. Αγνοήστε πίσω τα φλαμίνγκο και τα μαξάκια. <laughs> Είμαι εδώ στην παραλία πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη. Ένα λάθο το οποίο παρατηρώ το κάνουν όλοι. Είναι τόσο συνηθισμένο που δεν το σκεφτόμαστε καν διπλά. Δεν το σκέφτεται καν κανεί. Δεν το αναφέρει καν κανεί. Ακόμα βγάζουν φωτογραφία, by the way, από πίσω, έτσι κάνετε. Το θεωρούν όλοι τόσο δεδομένο, το θεωρούν οριακά και αναγκαίο και το κάνουν. Με την ίδια πόζα κιόλα. Εντάξει, ένα μισό λεπτό δεν είναι τίποτα για μέση γυναικεία φωτογράφηση. Με έχετε ακούσει να λέω συχνά για το πρακτικό fasting. Πω τρώμε light σε αυτό το κομμάτι τη ημέρα και την πιλώνω το δεδοθερμίδο στο δεύτερο κομμάτι της ημέρας. Γιατί το κάνουμε αυτό. Έχω παρατηρήσει πως η λειτουργία τρομερά αποτελεσματικά για πολλαπλούς λόγους. Όταν τρώμε, συνήθω ο κόσμος τι <στήπα>. πάει. Μπήκε στο freestyle αυτό, έβλεπες από την αρχή, ήταν στο rap freestyle που άλλο είχε ξεκινήσει και είχε μπει και λίγο εκτός μέτρου και πάει να το σουλουπώσει λίγο μετά, yo είμαστε εδώ ρε μπρο, δηλαδή φάνηκε ότι δεν πολύ είχε σκεφτεί τι ήθελε να πει εδώ και το έγραψε μετά και στο μοντάρι. Πάει και τρώει. Πρόχειρα. Τρώει κανά... καμιά δειρόπιτα, αντεπίνει κανέναν καφέ, τρώει κανένα κουρασάν, τρώει κάτι κουρασάν. έτσι τυροπιτοειδέ, τελείω ασήμαντο, μηδενική διατροφική αξία, δημητριακά, ό,τι okay. να είναι δηλαδή, γάλα. Αλλά έχουν ένα κοινό όλα αυτά. Είναι συνήθω πρόχειρα, γρήγορε θερμίδε. Εντάξει, να, να, πούμε ότι okay, είναι μια γενική παρατήρηση που κάνει, αλλά εντάξει, την έχει βγάλει. Και είναι άσχημη, του. δεν είναι άσχημη, κόλλο. εντάξει. δεν είναι τελείω άσχημη, απλά γιατί όντω, αν βγει στην Ελλάδα ξέρω εγώ, ένα πρωί και κοιτάξει τι θα δει άτομα να τρώνε τυρόπιτε τη και σαν κουλτούρα το έχουμε και αυτό, ξέρω εγώ, και με τον καφέ με τη ζάχαρη, bla Απλά εντάξει, τώρα εδώ σου λέει κάτι. Δεν σου λέει κάτι που είναι βασισμένο σε. Η γνωστή έρευνα, ναι πυκνά συντατάνθρακε και δεν παίρνει και ώρα η πέψη του. Ω εκ τούτου καταλήγει γρήγορα άδειο και μετά μπαμ, κάνει την επόμενη κακή επιλογή, την επόμενη κακή επιλογή, την επόμενη κακή επιλογή. Ποιο είναι το λάθο εδώ. Συγγνώμη, ρε Απλά για να είμαι και δίκαιο, ok, σαν η συμβουλή σε που δεν έχουν ιδέα. Cool. Το μήνυμα που πάει να περάσει το ακούω ότι αν τρώ. Eh, high, high calorie, low volume φαγητά στην αρχή τη μέρα που δεν είναι απίθανο, μπορεί μετά απλά να μπει σε πλεόνασμα επειδή έχει φάει πολύ στην αρχή τη Πέρα από το... την ποιότητα τη τροφή που ανέφερα, που ο περισσότερο κόσμο κάνει κακέ τροφέ, δεν είναι αυτό. Το λάθο είναι γενικώ ότι τρώτε στο πρώτο κομμάτι τη ημέρα. Και αυτό Α, είναι okay. το κλειδί να αποφύγει. Εγώ φταίω που ήμουν αδίκαιο, που έσκασα δίκαιο και ανοιχτό μυαλό και. Εντάξει. Okay. Αν να γίνει κομμάτι για να σα πω γιατί. Όταν τρώσει εσύ πρώτο πράγμα στην ημέρα με τον Ποξινά, βάζει κάτι στο στόμα σου, τα δημητριακά, υδατάνθρακε γρήγορη, ξεκινάει η διαδικασία τη πέψη. Ενεργοποιεί το παρασπαθικό σύστημα. Είναι σαν να είμαστε πριν χιλιάδε χρόνια γιοντάρια στο... στη ζούγκλα και όταν πιάνουμε την τροφή μα, τι κάνουν Κυνηγάνε, φάνε από εδώ πάνω από εκεί, κυνηγάνε όλη μέρα και μετά τρώνε και χαλαρών. Κοιμούνται. Τι θέλω να πω. Είναι η φάση του συμπαθητικού συστήματος όχι του άγχους, αλλά τη δουλειά, τη εγρήγορση, τη προσοχή. Και είναι η φάση του παρασυμπαθικού συστήματο, τη χαλάρωση, τη πέψη, τη κινητικότητα στο μάχη, τη ηρεμία, τη λιθαργία. Γιατί όταν τρώμε και ξεκινάει εσύ τρώ πρώτο γευματάκι νωρί με το που ξυπνά. Κάτσε, μα τώρα ξέφυγε, ξέφυγε τελείω εδώ. Μάθημα όταν ήμασταν Είμαστε... λιοντάρια. Αυτό πήγα να πω, γι' αυτό έκανα και έτσι. Ήμασταν λιοντάρια κάποτε. Κάνεις πέρα με το λιοντάρι, Νικόσαφ. <laughs> Τίγρη. Και throwbacks σε RNF Legendary Times. Αχ, και να είχαμε μία εβδομάδα έτσι, μία εβδομάδα όλοι μαζί εκεί. Θα ήταν Άρα, η Φί, top times. Δεν ξέραμε τι ζούσαμε. Βάζεις κάτι στο σώμα σου να πιπιλάζει, να αντέχεις. Σου δώσω να Όχι. Απευθεία ξεκινάει η διαδικασία τη πέψη. Απευθεία πηγαίνει η στο στομάχι. Απευθεία ξεκινάει η κινητικότητα στο στομάχι και απευθεία προωθείται οι υδατάνθρακε. Ανεβάζουν τη σερωτονίνη, σε χαλαρώνει, σε κοιμίζει. Γι' αυτό μερικοί χασμουργέστε ακόμα δεν ξυπνήσατε. Γιατί τρώτε ακόμα δεν ξυπνήσατε. Και ουσιαστικά δεν είστε συγχρονισμένοι με τι πραγματικέ λειτουργίε του σώματό σα. Το πρωί όταν ξυπνάμε είναι το ζάχαρο Yeah, yeah, ίσα ίσα λοιπόν να αναφέρουμε τώρα και λίγο. Δεν ξέρω πώ θα συνεχίσει αυτό το ραντ. Ότι σε έρευνε που. και σε πολύ μεγάλε έρευνε που έχουν κοιτάξει την επίδραση του να τρώ αργά, νωρί ή αργά, στην αύξηση βάρου. στην πιο ελεγχόμενη έρευνα που έχει γίνει, που εντάξει τώρα δεν θα μπω σε detail με τα methods, γιατί δεν ακούει έτσι κι και κανεί τώρα, αλλά, γιατί είναι και αρκετά βαριά. Αλλά πάρα πολλοί ελεγχόμενοι που του δίνανε, μανατζάραν τα φαγητά του μέσα σε κλινική κουτουλού κουτουλού. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στη, στο λίπο, στη, σε οτιδήποτε ενεργειακό ε, και στην αύξηση βάρου ανάμεσα στον group που έτρωγε το περισσότερο φαγητό το πρωί και το περισσότερο το βράδυ. Τώρα προφανώ δεν κοιτάξανε πόσο σίγμα mail ήσουν αγε, πόσο, α, ο, ε, και πόσο αού και αλλά ίσα ίσα η αύξηση, επειδή έχουν υπάρξει έρευνες που έχουν δείξει ότι η αύξηση του βάρους γίνεται, είναι πιο συχνή σε άτομα που τρώνε πιο άργα το βράδυ, οι οποίες αυτές οι έρευνες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι αν τρως το βράδυ θα παχύνεις, αλλά το βράδυ έχει φανεί ότι μπορεί να είναι πιο αυξημένη η όρεξή σου ή τουλάχιστον η αξία, η, Το, πω, το πόσο σε γεμίζει το φαγητό, αυτή η αξία τέλο πάντων να είναι πιο χαμηλή το βράδυ. Αυτό. Τώρα... Ε, βέβαια, από την άλλη, ε, εσύ μιλάς για ένα περιβάλλον στο οποίο είναι ελεγχόμενα, είναι ελεγχόμενες θερμίδες, είναι ίδιες θερμίδες και απλά καταναλούνται σε διαφορετικά είδη της ημέρας. Ε, νομίζω ο Μαν ίσως να μιλάει, βασικά, όχι, μιλάει, έχεις δίκιο που το ανέφερες, γιατί μιλάει ότι υπάρχει στη φυσιολογία, στο μεταβολισμό ότι υπάρχει διαφορά που όντω δεν υπάρχει κάτι πιο αμφιλεγόμενο είναι το οι άνθρωποι που καταναλώνουν πρωινό με αυτούς που δεν καταναλώνουν χωρίς να μετράνε θερμίτες και πώς αυτό επηρεάζει το... <coughs> την πρόσληψη ε, θερμίδων ε, διάφορων τροφών κουλουπού. γενικά οι, οι breakfast eaters αυτοί που καταναλώνουν πρωινό, φαίνεται να έχουν γενικότερα πιο υγιεινές ε, διατροφικές συνήθειες, ε, μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων λαχανικών, χαμηλότερη κατανάλωση ε, κορεσμένων λιπαρών. Παρόλα αυτά, ε, υπάρχουν άλλα randomized control trials που το να σκυπάρεις να μην τρως, ε, πρωινό σε free living ε, ενήλικες, επηρεάζει, μειώνει την πρόσληψη θερμίδων. Ε, οπότε, εάν θες να χάσεις βάρος, ε, το να χρησιμοποιήσεις στρατηγική του να σκυπάρεις, για παράδειγμα, το πρωινό σου και να φας πιο αργά στη μέρα, μπορεί να είναι μια καλή τεχνική. Βέβαια, αυτό θέλει και προσωπικό τεστάρισμα, εξαρτάται από τις επιλογές, από τον τρόπο ζωής σου, ε, τι παρατηρείς πάνω σε ότι επιδράει καλύτερα, αλλά ότι το fasting, για παράδειγμα, έχει θετική επίδραση σε free living ενήλικες, στην απώλεια βάρους. Ε, δεν μπορώ να πω ότι δεν ισχύει. Υπάρχουν δεδομένα που το ε, υποστηρίζουν. Mm. Και ειδικά και, και αν τα αχ... γεύματα, συγγνώμη, και ειδικά και όλο σαν τα γεύματα, αν μιλάμε για εμάς που είμαστε οι γυμναστηριακοί και ξέρουμε ότι τα γεύματα θα έχουν που θα έρθουν μετά το fasting θα ακολουθούν κάποιες βασικές, ας πούμε, κάποια βασικά principles. Θα έχουν τα λαχανικά, την πρωτεΐνη και μια καλή πηγή για τα άνθρακα. Ε, θεωρώ ότι σε αυτές τις συνθήκες όντως μπορεί το να σκυπάρει το πρωινό να είναι μια καλή επιλογή, αν δεν θες να μετρήσεις θερμίδες. Τώρα αν τρως όμως, αν μετράς θερμίδες όπως είπες και απλά τρως σε διαφορετικές στιγμές μέσα στη μέρα, δεν θα έχει κάποια, δεν υπάρχει κάτι μαγικό στο fasting στη φυσιολογία του. Αυτό. Αυτό. Και εγώ σκυπάρω το πρωινό, να το πω, για... δηλαδή τις περισσότερες μέρες κάνω τουλάχιστον 12 ώρες fast. Με, με πολλέ μέρε να είμαι μέσα στο 16 ώρο. Όχι επειδή, το... επειδή, δεν μου αρέσει να τρώω πρωινό. Μου αρέσει να πίνω σκέτο καφέ και να περιμένω κάποιε ώρε το πρωί. Και να, δουλεύω, να δουλεύω με άδειο στομάχι για αρχή και να τρώω πιο μετά στη μέρα. Απλά είναι σημαντικό να πούμε ότι γενικά το, το πρωινό δεν είναι ο δαίμονας που παρουσιάζουνε. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Και απλά πιστεύω ότι είναι κόντρα στο σύστημα. Γιατί το σύστημα σου λέει don't skip breakfast, προφανώς εκεί μπαίνει μέσα και λίγο και το καταλαβαίνω ότι μπαίνουν και εταιρείε δημητριακών που θέλουν όντω να πουλήσουν και χαϊπάρουν το πρωινό the most important meal of the day και εκεί πάνε κόντρα σε αυτό αλλά ξέρει, δεν έχουν τόσο μεγάλο πάτημα. Με Λόγως, Χριστό... το γαμάει που με έχετε δείξει και δύο. Χρήστο, μου είχε αναφέρει παλιότερα ότι υπάρχει κάποια, κάποιο evidence για άτομα τα οποία έχουν ήδη... Ε, αυξη... μπορεί και να μην ισχύει μόνο για αυτά τα άτομα, αλλά το να τρως ε, μεγαλύτερο όγκο θερμιδών ε, τις βραδινές ώρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα, το λιπιδικό προφίλ κάποιου ανθρώπου. Ναι, ναι, το έχουμε αναφέρει ε, και παλιότερα. Έχει να κάνει με το χρόνο nutrition. Βέβαια, εξαρτάται και ε, πότε θα κάνεις για παράδειγμα προπόνηση, ε, γιατί αν για παράδειγμα κάνεις προπόνηση, ε, το glucose uptake, το πόσο γλυκόζει, για παράδειγμα, μπορούν να πάρουν οι μίσου και η, επειδή το πόσο απορροφάνω ουσιαστικά οι τη στη γλυκόζη είναι πάνε κάποιους υποδοχής ψηλά στο κύτταρο, όταν κάνουμε γυμναστική αυτή υποδοχής πηγαίνουν στη μεμβράνη των κυττάρων και ρουφάνε γλυκόζι, οπότε μειώνεται γλυκόζι στο αίμα, για παράδειγμα. Ε, αν κάνουμε... Αν κάνει βραδινή προπόνηση, λογικά το να φας αργά το βράδυ δεν θα έχει κάποια αρνητική επίδραση. Αλλά εάν δεν είσαι κάτι τέτοιο, το να φορτώνει πάρα πολύ το βραδινό σου με υδατάνθρακε, επηρεάζει, ε, είναι λιγότερο επιδραστική, έχει λι... χειρότερο εφεκτ η ινσουλίνη. Και επίσης, ε, μπορεί να επηρεάσει και την παραγωγή ε, Οπότε, από θέμα υγείας, ίσως είναι καλύτερο το να κάνεις distribute τη θερμίδες σου περισσότερο προς την αρχή της ημέρας. Εάν πάλι δεν, όπως είπα, δεν υπάρχει κάποια άσκηση αργά μέσα στη μέρα. Και τσεκάρετε και επεισοδιάρα παλιά για χρόνο Nutrition που έχουμε καλύψει ναι, σε ναι. περισσότερο τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποιο ναι, ήταν, αλλά ναι. Ναι, ναι. το έχουμε καλύψει φτύγκ αυτό. Respect. Προωθείτε όταν είναι το ζάχαρο χαμηλό, είναι και η νησουλίνη χαμηλή. Ωραία, τον είναι βάζω σε, σε δύο επί τώρα. Προω... εντάξει, μας κούρασε λίγο και ο Σε όχι σε δύο επί, σε ένα μισή, ας πω. Πώληση. Και και σε καθαρόλη, ενέργεια που είναι κάτι καλό, σου δίνει σταθερή ενέργεια. Δεν χάνει λίπο μόνο επειδή δεν έφαγε το πρωί. Εντάξει, τον, α, α, το αν θα χάσει λίπο εκτό από το αν βρίσκεσαι σε έλλειμμα συνολικά στη διάρκεια τη ημέρα. Οκ, και... okay, respect. Ναι, nice, Εβδομανία ωραία. Εντάξει, το μέσο όρο θα τη εβδομάδα. Αλλά ξεκινά την ημέρα σου καλά. Ξεκινά την ημέρα σου με λιπόληση και έχοντα λίπο αντί να αποθηκεύει λίπο. Είσαι... Εσύ... Γάμισε που λέει το ένα και μετά. Ναι, το ανέρει κατευθείαν. Το, κατευθεία. το κατευθείαν. Γιατί. Οκ, okay, αφού δεν έχει σημασία γιατί δεν ξεκινά καλά. Ενώ και αν φάει τη μητριακά καλά ξεκίνησε. Αν δεν τα το γαμίσει το υπόλοιπο τη μέρα. Πα και τώρα σε αποθηκεύει. Κάνει αυτό το πράγμα. Είσαι στη φάση τη αποθήκευση με το που ξύπνησε. Γιατί να είσαι στη φάση τη αποθήκευση λοιπόν με το που ξύπνησε. Και τη αποθήκευση ενέργεια και τη διαχείριση ενέργεια αντί να είσαι στη φάση που κάνει κάτι παραγωγικό. Α είσαι... είναι... πούμε ενέργεια, ρε μπρο, πριν το είπε. Τι, τι, άλλαξε τώρα, τι έγινε ξαφνικά. Είναι Έχομαι, απλά. λίγο. Στο ίδιο δωμάτιο πετά, α πούμε, τα σακιά με την ενέργεια και απλά τα πετά πιο νωρί. Το λιοντάρι και, ναι. και, 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 και μέρα. Το λιοντάρι. Ή το... αυτό που λένε οι vegans για τους γορίλες. Ε, αν μπορεί ο γορίλας να τρώει ε, δύο κιλά, ξέρω εγώ, λάχανα μέρα και να είναι έτσι, τότε μπορείς και εσύ. Μην well, το πεπτικό σύστημα του γορίλα, εκεί καμία σχέση. Ο πρώτος βίγκαν ασυμβαρίστης. Είχα χιλιάδες χρόνια. Ο Γολινόφσκι. Ωραία, αυλή. Πάμε. <στακεί> <στακεί> Λέει ο πρώτο ε, αρσιβαρίστα. Γάμισε. Α, τώρα, Οπότε εκεί πήγε η λύση. Να αποφεύγει τα μεγάλα γεύματα με το που ξυπνά. Και όχι μόνο τα μεγάλα γεύματα. Αυτό εννοείται να αποφεύγει τα μεγάλα γεύματα. Να αποφεύγει τι πρόχειρε πρόχει, Και αν είναι να φά κάτι, να φά κάτι light που υπηρετεί του στόχου Αν θέλω να γίνω κομμάτι, εγώ θέλω να κάνω καθαρό λίπο, θέλω να χτίσω καθαρό Τι υπηρετεί του στόχου μου. Φυσικά και παραγωγικό δεν είναι στόχο μου, αλλά θα πω. Τι υπηρετεί του στόχου μου. <στά> υπηρετεί του στόχου μου το να τρώω αρκετέ πρωτενε να προπονούμε. Τώρα που δεν λέει τίποτα, δηλαδή που σου λέει απλά φάει όπω έχει πει ότι θα φά, ξέρω Αν θε να φά, να γίνει κομμάτια, μη φά αγουρούνι. Εντάξει, οπότε αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι στην άλλη, δεν είχα καμία διαρροφή. Το σημαντικότερο θα ήταν να τρώσει και τι πρωτενε. Οπότε αν είναι να φά κάτι, να φά κάτι πρωτενικό. Κάτι πρωτενικό. Ω light snacks, στο πρακτικό fasting tier. Έχουμε. έχουμε το κότατ που μου αρέσει. Ένα γρήγορο snack πρωτενε. Μπαμ, 37 γραμμάρια πρωτενε. 20 γραμμάρια, 25 γραμμάρια πρωτενε, αν δεν το πει ο Τι έχουμε, τον καφέ πρωτενε που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ολόκληρο highlight στο Instagram μου να λέω μόνο ή τον καφέ Έχουμε. Άντε, καφέ σκέτο. Καφέ σκέτο. Τι ζάχαρη μπορεί να βάλει το καφέ σου. Είναι ωριακά σήμαντο γιατί είναι μικρή, ποσότη, μικρή ποσότητα τη ζάχαρη που βάζει. Αλλά αν δεν είσαι στου εξοικειωμένου με τη μέτρη στιγμή, τον λέω να μην βάλει καν ζάχαρη. Απέφυγε. Τι σκέτο. Σύμμορφο. Ξύπνα. Τόσο καιρό τώρα σαν μισή. Άντεξε το καφέ με το, καφέ το σκέτο. Θα παρατηρήσω ένα θα αρέσει κιόλα γιατί θα ξεκινήσει ξανά να νιώθει γεύση όταν χάνει λίπο. Γιατί όταν έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό λίπο, σταματάμε να νιώθουμε γεύση τόσο πολύ από τι φυσικέ τροπέ. Καφέ σκέτο, καφέ πρωτενη, κόντα γιαουτάκι, αντικανάλου γιαουτάκι, κανένα καν δύο αυγά. Αλλιώ μπορεί να παίξει ένα φρουτάκι. Τα φρούτα, ολόκληρο είναι, αυτό πίστη. που βλέπω αυτή τη στιγμή. <σταστική> ναι, <αυτή> δεν κατα... <σταστική> Ρε μπρο, δεν μιλά για fasting. Τι λέει για αυγά, κότατζ και ζάχαρη στο καφέ. Δυόμιση, δύο σπίτι, sorry. Πάμε. Εγώ, εγώ, εγώ έκλαψα και δεν το, το έπιασε ο πακ. Το μπορεί να παίξει ένα φρουτάκι. Παρό! Αγάπη. Αν παίξει ένα φρουτάκι. Έχω, έχω άπειρο καιρό να τη... Υπάρχει ακόμα αυτή η φάση με το streaming με τα φρουτάκια.

αλλά εγώ τώρα είμαι και λίγο σε φάση ο κύριε Θε να βγάλει φράγκα, να κάνει τη φάση σου, να κάνει το content, το σμίκ αυτό που πα να κάνει. Εντάξει, μην κάνει το βίντεο στην παραλία να. Κάντο, το βίντεο, απλά σκέψου το 5 λεπτά πριν. Έχει ένα σενάριο, ρε μπρο, μείνει σενάριο. Δηλαδή... Τι είναι αυτό εδώ, τι ακούμε αυτή τη στιγμή, φάει φρουτάκι, φάει λίγο κότα. Δεν τόσο

και ναι, σε φάση ρε brother, είμαστε all about, all about π... πάμε να τα γαμίσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε σε όλα τα τέτοια, αλλά τι, τι, είναι αυτό τώρα, εντάξει. ήρθε, η ώρα να κλείσει. Όταν τρως, ναι, μισό μισό να το πω στο τελειώνει. Απευαισθητοποιήσεις το σώμα σου και από τον κορεσμό του φαγητού όσο περισσότερο τρως

Εντάξει, το έσωσε λίγο και στο τέλο που μπήκε. αισθάνθηκε εστά, λίγο. Πάμε λίγο να τα γαμίσουμε και το, το, το βρήκε λίγο. Για να δούμε και τα σχόλια. Και να, κλείσουμε, να, να κλείσουμε δυνατά. Εντάξει, ρε, οκήτε, και εμεί το σχολιάζουμε τώρα στην στη, στη πολύ αρχή τη φάση του. Να το πούμε και αυτό. Για αυτό πήρα σωμαν, πήρα, πήρα, πήρα. Τώρα, ε, είναι στι πολλέ αρχέ, δηλαδή δεν είναι ακόμα κάποιο popping όνομα. Και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι, είναι από αλλά ναι. Ε... ε στο TikTok νομίζω Skype πάρα πολύ ο μαν. Δηλαδή παίζει να έχει μεγάλο following. Ε, γι' αυτό το ανέφερε τόσε πολλέ φορέ. Για να το τσεκάρουμε και αυτό έτσι, για να του δώσουμε και τα πρόψη. Παιδιά, ακολουθήστε εδώ το Μάν. Ε... Okay. Για να δούμε. στο TikTok. Ναι, όντω. Έχει... Ναι, λέτε. Έχει παραπάνω φάση. Ναι, ναι. Αδερφέ μα, ε, Βαγγελάρα. Οπα, Βαγγελάρα μα. Καλή, Καλή επιτυχία στο μονοπάτι σου. Καλή επιτυχία στο μονοπάτι σου, Α, αλλά δε σε ελπίζω να δει όλο το επεισόδιο μέχρι το τέλο. Να ακούσει τι είπαμε. Από ό,τι είδε, δεν είπαμε τι είπα τρελό. Σε περιμένουμε για την αγορά του πρώτου σου ρολογιού εδώ ή στη Νέα Υόρκη, όπου Και για. Μισό ε... λεπτό. Έχουμε πλέον cut. Ε, guidelines από τον να κάνουμε ένα recap. Μην το κλείσουμε έτσι. Πάμε να κάνουμε ένα recap. Πρώτα και μετά το Βαγγελάρα μας σε περιμένουμε για το ρολόι. Βαγγελάρα μας σε περιμένουμε για το ρολόι και τώρα το επίσημο recap. <laughs> Βουλβασάκο, μην κλείσει <laughs> μην το κόψεις καν. Ας έτσι ρώνα, βλέπουν οι behind the scenes. Το recap υποθέτω ρε φίλε. <laughs> το θέμα ήταν ότι ο τύπος είπε τόσα πράγματα. Ε, τα οποία εντάξει δεν ξέρω αν θα τα, θα τα θυμηθούμε να τα πιάσουμε όλα μαζί το recap είναι ότι στο θέμα της ε, αυτοβελτίωσης της υγείας σου και γενικά στις επιλογές που μπορεί να κάνεις στην καθημερινότητά σου για να είσαι on point, ειδικά αν είσαι ε, και πιο νέος, τα βασικά πράγματα που έχουμε πει 100.000 φορές... Κάνε αυτά και αυτά χρειάζονται πειθαρχία. Όσο και να μην ακούγεται σεξ, το να κοιμάσαι 7 με 8 ώρε τη μέρα, το να γυμνάζεσαι με αντιστάσει, το να κάνει τα βήματά σου, το να τρώ κυρίω μη επεξεργασμένε τροφέ, την πρωτεΐνη σου, να κάνει προπόνηση με αντιστάσει. και προφανώ εντάξει. Το να, πα... ε? να έχει ρολόγια. Να έχει ρολόγια. Εγώ επίχει είμαι και άτομο το οποίο ε, μιλάει, μιλάει, και πολύ ανοιχτά για το να, να βλέπει ένα Έχω ψυχολόγο. Λάει. Ε, να πηγαίνει να κοιτά τη, τη πνευματική σου υγεία είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε στο επαγγελματικά τι να κάνει. Αν ναι. έχει του σου, κυνήγα του στόχου σου. Αλλά σωματικά και σε θέμα ευεξία και στο να αισθάνεσαι καλά, εάν κάνει όλα αυτά που είπαμε μόλι τώρα, είναι σχεδόν απίθανο το να σηκώνει και να αισθάνεσαι σκουπίδι. Αν κάνει. Αυτό. Ναι, sorry. Θα, θα σημείωνα ότι εάν αναλωθεί σε πάρα, πολλές, σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει πολλά εκ των οποίων είναι τόσο λεπτομέρειε και τα οποία, οι οποίε όχι μόνο θα, βελτιώσουν την ποιότητα τη ζωή σου ή την απόδοση σου στο γυμναστήριο και έκτο το γυμναστήριο λίγο, μπορεί να μην τη βελτιώσουν και καθόλου. Δεν είσαι σίγουρο καν εάν έχουν καμία. Ε, το επαφή, κα, κανένα effect σε αυτά τα οποία θέλει να βελτιώσει. Εάν λοιπόν αναλωθεί όλα αυτά, χάνεσαι. Και όπω είπε και ο Πάκ, είναι ήδη δύσκολο να είσαι consistent με τον ύπνο σου, με τη διατροφή σου από πλευρά και απόδοση αλλά και υγεία, γιατί μπορεί να κάνει gains και τρώγοντα από McDonald's. Μια χαρά θα κάνει gains. Αν πιάνει την πρωτενη, ξέρω εγώ, με δυο shake έξτρα. Αλλά ξέρει, μπορεί να δει το λυπητικό σου προφίλ να γαμιέται. Οπότε, αν, είσαι σε, σε, αν έχει μια συνοχή ο, για χρόνια ή αν θέλει τουλάχιστον για μήνε για να δει τα πρώτα αποτελέσματα στο γυμναστήριο, δεν είναι κάτι το οποίο λε, α, μόνο αυτά είναι. Έχει μια δυσκολία. Αν θες να έχει και μια κοινωνική ζωή και να μην είσαι ο μάν που είσαι ένα μπουντρούμι και απλά δουλεύει από εκεί και κάνει την προπονησία του και πάει και κοιμάται. Ακριβώ. Ακριβώ. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται τελείω βασικά, αλλά είναι κυριολεκτικά το 95% α πούμε. Ε, δεν, θα, δεν, νομίζω ότι θα γνωρίσει πολύ κόσμο ο οποίο γυμνάζεται, τρώει σωστά, κοιμάται ε, και προφανώ κυνηγάει του στόχου του και δεν, δεν τα παρατάει κτλ. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο επεισόδιο α πούμε. Και θα πεις πω, μα λέγα, αυτός εκεί χάλιας τελείως χλέμπας. Αυτό είναι το recap. Κάνω και ένα, να κάνω και ένα shameless plugin για να βγω το παραθύρο.gr coaching. Sorry, αδερφέ, Ά, ναι, 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 γιατί... η αρχή, αρχή έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν πειράζει. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό εδώ... έχει ξεκινήσει... Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει και πάει ψηλό καλά. Αυτό το οποίο έλεγα στο Πανεπιστήμιο πανεπιστή, του Σαφάντων που μου είπαν να κάνω ένα Λίγο context. Υπήρχαν, πολλοί, υπήρχαν πολλά άτομα που δεν είχαν σηκώσει κιλά στη ζωή του ποτέ. Δεν είχαν προπονηθεί με, με προπόνηση powerlifting. Οπότε θέλανε κάποιε γενικέ αρχέ για το πώ μπορούν να κινηθούν, είτε ακολουθώντα το πρόγραμμα που έχω γράψει για αυτού, είτε ακολουθώντα κάτι άλλο. Να ξέρουν τέλο πάντων να, να έχουν κάποιε γνώσει για να μπορέσουν να ακολουθήσουν ένα δικό του μονοπάτι. Αυτό που του έλεγαν ότι όταν στο στολάρει, όταν κολλήσει η πρόοδο σου δεν χρειάζεται να πας να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα απαραίτητα, αλλά έχει μια σειρά και εκεί κολλάει αυτό με, το, όποιον μας βλέπει και θεωρείς ότι μέχρι τώρα της Χαλίκης έλεγε αλήθειες, έχει μια σειρά από, από, κουτάκια, έτσι. Εάν ε, πηγαίνει στο γυμναστήριο όσο συχνά έχει προγραμματίσει, αν κάνεις τον προπονητικό κόγκο, αν σηκώνεις, αν τα σέτσουν αρκετά δύσκολα, όπως είπε και ο Πακ προηγουμένως, Εάν διατροφή point, αν βρίσκεσαι σε ένα υπεθερμιδικό ή ισοθερμιδικό περιβάλλον, εάν τρώ τα λαχανικά σου, εάν κοιμάσαι, αν το στρες σου δεν είναι. Αν δεν μένει εγώ σε κάποια εμπόλεμη ζώνη αυτή τη στιγμή, λογικά θα κάνει πρόοδο. Εάν δεν κάνει από αυτά, επέμεινε και παρέμεινε στο πλάνο αυτό για κάποιο καιρό και θα δει λιγότερη ή περισσότερη βελτίωση, αλλά θα δει σίγουρα βελτίωση ανάλογα και με το γενετικό σου προφίλ. Αλλά σίγουρα ένα από αυτά θα είναι αρκετά πιο off από τα υπόλοιπα και θα σε κρατάει πίσω στην προγόνισή σου. Και yeah. ε, καλό είναι που αυτό με τον ψυχολόγο. Uh, ναι, δε, τ, τι, what? Ε, και πολύ είναι καλό είναι που δουλεύει ναι, αυτό με ναι, ναι. τον ψυχολόγο γιατί είναι κομμάτι του external stress που αν δεν, δεν, δε, δεν μπορεί να το manager πάντα ένα κουμπί και λέγοντα δεν με νοιάζει. Ξέρεις, κάνει κρυπ από, από κάτω και απλά είναι σαν να σου μειώνει το πόσο καλό μπορεί να είσαι σε, σε, στα υπόλοιπα. Και επίση είναι σημαντικό και για να καταλάβει και τον εαυτό σου, να κάνει explore άλλα πράγματα που σκέφτεσαι για το πώ αντιδρά. Αλλά και στο θέμα τη οικονομική ανεξαρτησία που ακούμπη ο Μαν. Και εκεί ω ένα βαθμό τα πράγματα είναι on paper τουλάχιστον ψηλοβαρετά, ψηλό, πιο απλά. Δεν είναι εύκολα. Άλλο απλό, άλλο εύκολο. Αλλά εντάξει, δεν θα το ανοίξουμε αυτό. Αλλά και σε αυτό το κομμάτι δεν. Εντάξει, τέλο πάντων. Φτάνει. Φτάνει, ναι, ναι, ε, Αδερφέ μα, θα του στείλω και μήνυμα του. Αριστούχο ε, βλέπω βλέποντα το TikTok το Bio. Θα του στείλω και ένα μήνυμα ότι κάναμε το βίντεο να το δει για να. Γιατί δεν θέλω να, γίνει, να κάνει καμμό αυτό το βίντεο ότι α, ο νέο μαν εδώ, που εντάξει δεν έχει γίνει ακόμα big name και σκάμε εμεί και τον κοροϊδεύουμε γιατί όντω δεν ήταν αυτό. Ναι, το... και... Ότι είπαμε, το είπαμε. Με το, με το απαραίτητο disclaimer και το Description. Anyways, από εμά για εσά, για όλους μας όρολο σας see you in court <laughs>